Αγαπητοί τηλεθεατές, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ένα πολύ καλό απόγευμα εύχομαι σε όλους σας. Και καλό μήνα κιόλας, 1η του Ιούνιου. Η άνοιξη όμως μας αφήνει με βροχές και καταιγίδες και η μετεωρολογική υπηρεσία μας ενημερώνει ότι αυτή η κατάσταση εναλλαγής έθριου καιρού με βροχές και καταιγίδες και έντονα μάλιστα καιρικά φαινόμενα θα συνεχιστεί μέχρι και την Δευτέρα. Δημιουργήθηκαν αρκετά προβλήματα σε δρόμους, σε περιοχές από τις καταρακτώδεις βροχές. Προσοχή, οι ανακοινώσεις και οι κλήσεις της τροχέας είναι συνεχείς για προσοχή στο οδήγημα και όπως και να έχει ευεργετικές από κάθε άποψη οι βροχές. Η διαμάχη κυβέρνησης με ΑΚΕΛ για συνομιλίες και πλαίσιο Μπουτέρας είχε δεσπόσει αρκετά της επικαιρότητας την εβδομάδα που αφήνουμε. Αυτό το θέμα θα συζητήσουμε σήμερα με εκπροσώπους τριών κομμάτων και των δύο βέβαια που είχαν την διαμάχη με τη δική σας πάντοτε συμμετοχή. Η αλήθεια καίει σε Facebook και Twitter για γραπτά μηνύματα ή τηλεφωνικός στο 25-245-111 τηλεφωνικός. Πότε θα είναι η κατάλληλη ώρα για επανέναρξη συνομιλιών, η στασιμότητα στο Κυπριακό, η κατάσταση στην Τουρκία και οι διεθνείς συγκυρίες. Και επειδή θα είμαστε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής με τους σημερινούς μας καλεσμένους, θα δούμε και ποια είναι η επόμενη μέρα, τώρα που έπεσαν οι τόνοι, με ή χωρίς εισαγωγικά, στους τομείς υγείας και παιδείας. Επειδή κρατάμε σειρά προτεραιότητας για τηλεφωνικές παρεμβάσεις, μπορείτε να αρχίσετε σε περίπου 10 λεπτά, ώστε μετά τις 5.30 να αρχίσουμε να δίνουμε κόσμο. Και επειδή ήταν εδώ από την αρχή και τα λέγαμε ο βουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος, ο κύριος Άγγελος Βότσης, είναι και πρόεδρος της Επιτροπής Εμπορίου, και επειδή καθυστέρησαν δικαιολογημένα μεν οι βουλευτές του ΔΣΥ, ο κύριος Ανδρέας Κυπριανού και ο κύριος Κυριάκος Χατζητσοφής, μέλος του Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ. Καλησπέρα, καλώς όρισες κύριε Άγγελε Βότση. Κύριε Ανδρέα Κυπριανού, κύριε Χατζητσοφή, καλησπέρα. Είμαστε ακριβώς στην ώρα μας. Ο χρόνος είναι χρήμα. Δεν πρέπει να αρχόμαστε πολύ νωρίς. Είπαμε, Δημήτρη, ότι έχουν έξω μάχη στο ΡΙΚ και στο Μπόξ. Σκοτώνονται για το θέμα των χειρισμών του Κυπριακού και του πλαίσιου Μπουτέρας, ώστε να τελειώσουν για να έρθουν να συνεχίσουν να καθυστερήσουν λίγο. Εν πάση περιπτώσει, πάλι ο ένας κοντά στον άλλον είστε, διότι εντάξει. Ευτυχώς δεν πήγαμε στη μέση, επειδή είστε πιο νωρίς, οπότε δεν έχουμε. Θα φάμε καμία να δεσπότη. Α, νομίζω εν. Είμαστε πολύ καλοί φίλοι. Οι διαφορές μας είναι μόνο πολιτικές, τίποτε άλλο. Ναι, αλλά αυτή την εβδομάδα ανταλλάχθηκαν βαριές κουβέντες. Πολιτικές. Έτσι. Πολιτικές εκτιμήσεις οι οποίες είναι διαφορετικές. Λοιπόν, αυτό σίγουρα δεν περιορίστηκε ο πρόεδρος στις πολιτικές εκτιμήσεις και αυτό είναι το λυπηρό. Ούτε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ. Λοιπόν, θα έρθω αμέσως κοντά σας. Θα ζητήσω το πρώτο σχέδιο από τον κύριο Βότση που ήταν από την αρχή. Θέτοντας, είπα τα ερωτήματα τέλος πάντων της συζήτησης μας σήμερα. Αλλά θέτοντας την εξής απορία, κύριε Βότση, και αυτό ισχύει και προς τους τρεις. Άκουσα σήμερα ένα πετυχημένο σχόλιο. Ό,τι λέει προεκλογική υπάρχει στην Τουρκία, αλλά οι δηλώσεις και οι αντιδηλώσεις και το εσωτερικό μέτωπο στην Κύπρο μεταξύ κυβερνήσεως ΔΣΥ και ΑΚΕΛ είναι λες και έχουμε στην Κύπρο ξανά προεκλογική περίοδο. Συμφωνείτε? Συμφωνώ απόλυτα με το σχόλιο και πράγματι είναι εντυπωσιακό πώς αυτή η χώρα καταφέρνει να συμπεριφέρεται με τον πιο παράξενο τρόπο τις πιο παράξενες στιγμές. Δηλαδή, εκεί που περίμενες ότι θα υπήρχε εδώ στην Κύπρο ένα θέλεις μια προσπάθεια να οργανωθούμε προ των εξελίξεων που θα έχουμε ενώπιό μας μετά τις εκλογές στην Τουρκία. Ξέρουμε όλοι ότι τώρα δεν πάμε να βγούμε πάνω στα βουνά και να σκοντωνούμαστε ή να φωνάζουμε μεταξύ μας. Δεν θα γίνει οποιαδήποτε προσπάθεια να προχωρήσουν τα πράγματα στον Κυπριακό λόγω των εκλογών στην Τουρκία. Και εμείς αντί να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον χρόνο για να ετοιμάσουμε τις δυνάμεις μας, να βρούμε οποιαδήποτε επιχειρήματα έχουμε και να τα ενισχύσουμε, να δούμε πού έχει
ενδεχομένως η άλλη πλευρά, που θα χτυπήσει η άλλη πλευρά, να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε ενώ στο διάλογο που θα χτυπήσει. Εμείς έχουμε μπει σε μια διαδικασία, μια δίνη, να βλέπουμε κυρίως τα δύο μεγάλα κόμματα από το πρωί μέχρι το βράδυ σε αυτή την ένταση στην προσπάθεια να αποδειχτεί τι, ποιος έχει περισσότερη ευθύνη του ότι δεν ξεκίνησαν ή δεν πήγε καλά το Κρανς Φοντάνα, το οποίο έληξε άδοξα πριν αρκετό χρονικό διάστημα. Και στην προσπάθεια τώρα να μπούμε στην νέα φάση που ελπίζουμε ότι θα ξεκινήσει για να πετύχουμε επιτέλους την πολυπόθητη λύση του Κυπριακού, νιώθω ότι βγάζουμε τα μάτια μας μόνοι μας, νιώθω ότι, και θα πω ανεξάρτητα του ποιος έχει δίκιο, ότι η δική μας η πλευρά αδυνατίζει στην ενδεχόμενη νέα διαδικασία που θα ξεκινήσει αφού παρουσιάζεται δημόσια και όχι στο Εθνικό Συμβούλιο, που εκεί θα πρέπει να υποθούν πράγματα μεταξύ των αρχηγών. Αλλά το να βλέπεις δημόσια αυτή την αντιπαράθεση, η οποία στο τέλος της ημέρας, ποιο είναι το μήνυμα, ότι κάποιοι στη δική μας πλευρά δεν πιστεύουν ή δεν εμπιστεύονται το τι λέει ο δικός μας διαπραγματευτής, όποιος και να είναι αυτός, δεν έχει σημασία. Είναι ο δικός μας διαπραγματευτής, όποιος και να είναι αυτός. Και εγώ λέω και εμείς έχουμε αρκετά θέματα που διαφωνούμε με το δικό μας διαπραγματευτή, όμως θεωρώ ότι η κίνηση που βλέπουμε να γίνεται κυρίως από πλευράς ΑΚΕΛ και οι απαντήσεις που δίνονται πλέον από την κυβέρνηση και τον Δημοκρατικό Συναγερμό, μόνο δεν βοηθούν τον τόπο, την χώρα μας, να αντιμετωπίσει αυτό που θα έρθει μετά τις εκλογές στην Τουρκία. Αγαπητέ μου Άγγελε, εσύ διαισθάνεσαι ότι γίνεται οποιαδήποτε προετοιμασία από πλευράς της κυβέρνησης, από πλευράς του διαπραγματευτή? Ότι... βλέπεις να υπάρχει οποιαδήποτε κινητικότητα εν ώψη των 23 ημέρες τελειώνουν οι εκλογές στην Τουρκία και πιθανώς λέω να υπάρξει ένα ενδιαφέρον. Βλέπεις από πλευράς του Προεδρικού να γίνονται όλα εκείνα τα οποία θα έπρεπε να γίνουν προεξάρχοντος αυτού το οποίο όφιλε να δηλώσει προς το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ ο Πρόεδρος, κατά πόσον αποδέχεται ή όχι το έγγραφό του για να μπορούμε να επανεκκινήσουμε από εκεί που μείναμε. Επειδή βρισκόμαστε σε μια συνεχή αδράνεια, έχουν παρέλθει πάρα από τις 100 μέρες από τις εκλογές, κύριε Σούγλη, και έχω την εντύπωση πως κάποιοι επαναπαύονται πάνω στις δάφνες του νικηφόρου αποτελέσματος, των προεδρικών εννοείται. Των προεδρικών, ναι. Αδυνατώντας να αντιληφθούν το πού οδηγείται η Κύπρος και το Κυπριακό. Τώρα αν αυτό εσάς κύριε Βότση δεν σας ενοχλεί. Ότι μ' αρέσει στις συζητήσεις να παίρνω το επιχείρημα των συνομιλητών μου, να το αποδέχομαι όσο τραβηγμένο και αν είναι, για να αποδείξω πάλι το δικό μου επιχείρημα. Εγώ λέω έχει δίκιο ο Κυριάκος. Αδράνει. Έχει δίκιο. Παίρνω αυτή την πλευρά. Είναι σωστός ο τρόπος που αντιμετωπίζεται αυτή η αδράνεια, λέω. Mm-hmm. Δηλαδή, επειδή λέει τώρα ο αγαπητός μου Κυριάκος, εντόπισε το κόμμα του ότι έχει αδρανήσει δική μας πλευρά σε αυτήν την περίοδο που δεν έχει τίποτα ενώπιον της, που η άλλη πλευρά ακόμη δεν έχει αποδεχτεί διαπραγματευτή ή συνομιλητή των Ηνωμένων Εθνών για τον Κυπριακό, όχι διαπραγματευτή, εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα για τον Κυπριακό, δεν έχει αποδεχτεί άλλη πλευρά. Και αντί να πάμε να ζητήσουμε όλοι άμεσα Εθνικό Συμβούλιο, τακτικά Εθνικό Συμβούλιο, να συζητάμε και να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το πράγμα, κρίνει το ΑΚΕΛ να κάνει αυτό που κάνει, το οποίο στη δική μου εντύπωση. Δεν ήταν κεραυνός εν εθρία, αγαπητέ. Εγώ λέω και δεν ήταν κεραυνός εν εθρία. Υπήρξε, νομίζω, σαφέστατο πρόβλημα. Βάζω όλα τα επιχειρήματα υπέρ σου. Όλα τα επιχειρήματα υπέρ σου. Θεωρώ στη δική μου αντίληψη ότι ο τρόπος που προσπαθείτε σαν ΑΚΕΛ να ενισχύσετε τα επιχειρήματα σας ότι πρέπει να προετοιμαστούμε, πρέπει να είμαστε πιο θετικοί με τα Ηνωμένα Έθνη, με τον τρόπο που γίνεται δημόσια σήμερα, μου δίνεται η εικόνα σαν Κύπριος πολίτης, ξεχάστε το αν είμαι βουλευτής του Λεμεσού του Δημοκρατικού Κόμματος, δεν έχει σημασία. Λέω σαν Κύπριος πολίτης. Δεν μπορεί να βλέπουμε τον Κυπριακό ουσιαστικά να οδηγείται από το μεγάλο κόμμα της αντιπολίτευσης καθημερινά στην προσπάθεια του να πετύχει αυτό που λες που είναι σωστό, να προετοιμαστούμε σωστά, να είμαστε θετικοί με τα Ηνωμένα Έθνη όσο γίνεται για να προχωρήσουν οι διαδικασίες. Καθημερινά αυτό που μένει ποιο είναι. Ότι δεν εμπιστεύεται το μεγάλο κόμμα της αντιπολίτευσης των πρώτων δημοκρατίας, ότι αφισβητεί αυτά που λέει ο δικός μας πρόεδρος και δίνει έμφαση στο τι λέει η άλλη πλευρά, και δεν έχω ακούσει σε καμία τουλάχιστον ή με την ένταση που ακούω την πρώτη κριτική ότι η Τουρκία δεν έχει αποδεχτεί ακόμη τον απεσταλμένο των Ηνωμένων Εθνών.
Και δεν μπορεί να προχωρήσει τίποτα. Και μα λένε όλοι ότι όλα αυτά θα γίνουν μετά τις εκλογές στην Τουρκία. Και εμείς βγάζουμε μάτια στην Κύπρο. Αυτό δεν μου αρέσει, δεν το αποδέχομαι. Διαφωνώ. Νομίζω πως. Κύριε Χατζητοφύλλη, κύριε, κύριε Κυπριανού. Ωστόσο, το δεν ξέρω. Έχει λεχθεί από πλευρά του αγαπητού μου. Ναι. Συμπληρώστε και τραβημένο, γιατί, να πω και κάτι άλλο. Γιατί του ΑΚΕΛ, αν θυμάστε καλά, πριν εξαμηνία και μεσούση τη προεκλογική περίοδου, είχαμε δεχθεί πειρά από όλου. Και ήταν κάτι για το οποίο πληρώσαμε και τίμημα σαν κόμμα. Στην προσπάθεια μας να παραμείνουμε ωφέλιμοι για τον τόπο, υπερασπιζόμενοι την ανάγκη να υπάρξουν συνομιλίες ουσιαστικές για να μπορέσουμε να βρούμε επιτέλους κατάληξη. Για αυτό το θέμα είχαμε νομίζω δεχθεί ούκο λίγη κριτική και από τον υποψήφιο του κόμματος του αγαπητού μου Άγγελου και από όλους. Και έχω την εντύπωση πως το τελευταίο πράγμα που μπορεί κάποιος να κατηγορήσει το ΑΚΕΛ είναι ότι δεν πολιτεύεται στη βάση αρχών. Νομίζω ότι στη βάση αρχών πολιτεύουμε. Είμαστε σταθεροί στο στόχο. Και εμείς αυτό το οποίο ζητήσαμε από τον κύριο Αναστασιάδη. Δεν έχω αφήσει το στόχο. Αυτό το οποίο κάνετε είναι. Αυτό το οποίο ζητήσαμε από προβλήμα. Τον κύριο Αναστασιάδη στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι μετά από τις εκλογές να επανέλθουμε από εκεί που εμείναμε. Άστε. Γιατί ο ίδιος. Βάλουμε στη συζήτηση και τον κύριο Κυπριανού, σας παρακαλώ, και συνεχίστε τη συζήτησή σας. Ήταν μια ευκαιρία ιστορική. Θα επανέλθω. Λοιπόν, κύριε Κυπριανού. Ωστόσο, σήμερα είδαν το φως της δημοσιότητας κάποια έγγραφα που αποδεικνύουν ότι στη σύχηση, το βάζω εισαγωγικά, περί ενός ή δύο εγγράφου, στο τι έγινε, τι δεν έγινε, δίδει, εν πάση περιπτώσει, πολλές εξηγήσεις και απαντήσεις, το έγγραφο που δόθηκε σήμερα, ως προς το ναυάγιο, το οποίο πέρα από την τουρκική στάση, κυρίως την ευθύνη είχε ο Έσπερ Πανάιντα. Δηλαδή, δεν εισάκουσε ούτε καν τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Έγινε λάθος εκδοχή. Μα, όχι μόνο αυτό, έκοβε και έραβε κιόλας. Έκοβε και έραβε με βάση τα δικά του ότι είχε στο μυαλό του. Και φιλικά προσκύμενο προς την τουρκική πλευρά, θα έλεγε κανείς. Βλέπω τον κύριο Χαριτσοφή να διαφωνείτε με αυτόν ή... Όχι, απλώς δεν δόθηκαν έγγραφα. Διέρευσαν επιλεκτικά έγγραφα. Εντάξει, και αυτό νομίζω όμως, δεν τιμά τον προεδρικό περίγιο. Εντάξει, σήμερα όμως δόθηκαν στη δημοσιότητα. Πότε. Όταν διέρευσαν σε δύο φύλλα προσκύμενες εφημερίδες. Όπως και αυτό το οποίο χρειάζεται πολύ υπομονή πλέον για να ακούσει το ΑΚΕΛ. Αυτό το οποίο μόλις μας έχει πει ο κύριος Χατζητοφής και μας έχουν πει και άλλοι τις τελευταίες ημέρες είναι ορίστε, η Τουρκία είναι έτοιμη για λύση, ο κύριος Ακιντζή θέλει να συνεχίσει το διάλογο για να βρει λύση και ο Νίκος Αναστασιάδης εμποδίζει την επίλυση του κυπριακού προβλήματος. Αυτό μας λέει το ΑΚΕΛ, αυτό μας λέει ο κύριος Χατζητοφής αυτή τη στιγμή. Ερωτώ τον κύριο Χατζητοφή και να μου απαντήσει επί της ουσίας και συγκεκριμένα. Γιατί οι θεωρίες και η προσπάθεια συσπήρωσης κομματικών οπαδών πρέπει να τελειώνει. Ποιος αμέσως μετά την κατάρρευση των συνομιλιών στον Γκραντ Μοντανά δήλωσε ότι είναι έτοιμος να ξεκινήσει τις συνομιλίες από εκεί που έμειναν με βάση το έγγραφο 6 σημείων του κυρίου Κουτέρες. Γιατί δεν αποδέχτηκε το έγγραφο 6 σημείων του κυρίου Κουτέρες στο δείπνο του Γκραντ Μοντανά ο κύριο Τσαβούσογλου και ο κύριο Ακιντζή. Μα αυτή είναι η δική σας ανάγνωση, αγαπητέ μου άντρο. Αυτή δεν είναι η δική μας ανάγνωση. Αυτή δεν δέχεται κανένας εκτός από αυτούς που κρατούσαν πρακτικά για όλο κάτι τέτοιο. Κοίταξε. Το ΑΚΕΛ δεν κατέχει την απόλυτη αλήθεια. Και το ΑΚΕΛ φέρει τεράστιες ευθύνες για το που βρίσκεται ο τόπος αυτή τη στιγμή. Και αυτό που προσπαθείτε να μας το παρουσιάσετε ως το υπερπατριωτικό κόμμα είναι η δική σας αντίληψη. Σεβαστό. Αφήστε τον άλλον να ολοκληρώσει και θα κρίνει ο λαός. Επειδή με ρώτησες, αφήστε επειδή τον άλλον να απαντήσω. Αφήστε τον άλλον να απαντήσω. Απίφθηδε ερώτηση. Αφήστε τον άλλον να απαντήσω. Δεν είναι δυνατόν να απαντήσω. Σίγουρα ότι έχει και άλλες ερωτήσεις που πρέπει να απαντήσει. Ωραία, συνεχίστε. Έχει και άλλες ερωτήσεις που θα πρέπει να απαντήσετε. Και θα κρίνει ο λαός. Δεν αναμένω ότι δεν μας είπες ποιες είναι οι ευθύνες του ΑΚΕΛ για την κατάσταση την οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Κύπρος και το αδιέξοδο που έχει δημιουργήσει λοιπόν, η προεδρική αδράνεια. Αυτή και γιατί φταίει το ΑΚΕΛ κατά ανάγκη. Αυτή η ιστορία, το παραμύθι με την πρόταση παγίδαν, πολιτική παγίδαν του κυρίου Ακιντζή για υπογραφή ενδιάμεσης συμφωνίας του άτυπου εγγράφου σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά της 30ης Ιουνίου, το οποίο τότε διαφώνησε και
και οι δύο πλευρές, ξεκάθαρα, είναι καταγεγραμμένο, αυτόν το οποίο λέει το ΑΚΕΛ να υιοθετήσουμε την πρόταση του κυρίου Ακιντζή για έναν έγγραφο που και η ελληνοκυπριακή πλευρά και η τουρκοκυπριακή πλευρά, το οποίο ήταν οδηγίες προφορικές τις οποίες έβαλε σε ένα κομμάτι χαρτίνο ο κύριος Έιντε στις 30 Ιουνίου κατά τη διάρκεια του δείπνου, για το οποίο ζήτησα διευκρινήσεις μετά και οι δύο πλευρές. Δεν θα πέσουμε σε τέτοια πολιτική παγίδα, κύριε Χατζητοφή. Σας ερωτώ, ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών είχε ορίσει ή προσπάθησε να ορίσει καλύτερα απεσταλμένον ακριβώς για να διερευνήσει τις προθέσεις των δύο πλευρών. Ο Νίκος Αναστασιάδης αμέσως αποδέχτηκε, ενώ η τουρκοκυπριακή πλευρά, η Τουρκία και η τουρκοκυπριακή πλευρά δεν αποδέχτηκαν. Γιατί? Αλλά κύριε Σούγλη, αυτό είναι το ένα κομμάτι του πού το πάει το ΑΚΕΛ. Δεν το διακόπτω, όχι γιατί δεν θα απαντήσω ερωτήσεις. Εγώ σας άκουσα. Γιατί θα απαντήσω ολοκληρωμένα μετά. Ναι, θα απαντήσω ολοκληρωμένα. Ναι. Αλλά γιατί είπα, αυτά είναι τα δικά σας αφηγήματα για να εξυπηρετήσουν τον πρόεδρο τον... Λοιπόν, και κανέναν άλλο. Να κάνετε συζήτηση, οπότε... Ο Νίκος Αναστασιάδης είπε το εξής απλόν και ας κριθεί από τον λαό που μας ακούει. Και θα κριθεί και ο κύριος Άντρος Κυπριανού, Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ και του ΑΚΕΛ. Είπε ότι με την επιχειρηματολογία που αναπτύσσει το ΑΚΕΛ σε σχέση με την πρόταση Μουσταφά Ακιντζή, αυτά τα οποία ξανακούσαμε τώρα από τον κύριο Χατζητοφή, ουσιαστικά ενισχύει την τουρκοκυπριακή και την τουρκική διπλωματία. Και αυτό είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός. Όταν συμφωνείς ότι αυτός που δεν θέλει λύση, κατά την άποψή σου, ή αυτός που δεν προσέρχεται στις συνομιλίες, κατά την άποψή σου, είναι ο Νίκος Αναστασιάδης, ποιον ενισχύεις? Λες ακριβώς το ίδιο που λέει η τουρκοκυπριακή πλευρά. Ότι ο Αναστασιάδης δεν θέλει λύση. Ότι ο Αναστασιάδης δεν θέλει να πάει σε συνομιλίες. Ας μας κρίνει ο λαός. Λοιπόν, και πώς τοποθετείται ο καθένας και ποιος έχει δίκιο. Πάω στο επόμενο, στο γενικότερο, κύριε Σούγλη, γιατί είναι γενικότερο το θέμα. Ναι. Αυτοί που το περιορίζουν στο Κυπριακό, ότι δίθεν το ΑΚΕΛ τώρα θυμήθηκε τον Γκραντ Μοντανά. Πριν πάτε να σας απαντήσει σε αυτά που θα σας ολοκληρώσω και να μου απαντήσει. Να μου απαντήσει και αυτόν το ερώτημα που θα θέσω τώρα. Είναι ή δεν είναι γεγονός ότι από την πρώτη ημέρα επανεκλογής του Νίκο Αναστασιάδη, με τη συντριπτική πλειοψηφία του Κυπριακού λαού να τον ψηφίζει, αφού ακούστηκαν όλες οι απόψεις, χωρίς τη στήριξη του οποιοδήποτε άλλου κόμματος, πέραν του Δημοκρατικού Συναγερμού, το ΑΚΕΛ έχει ξεκινήσει μια ανισοπεδωτική εφόλιστη ύλη αντιπολίτευση. Αφού είχε την ουρά στα σκέλια για μια πενταετία λόγω των χειρισμών του, θεώρησε πως είναι η ώρα. Επιπαντός επιστητού. Υγεία, παιδεία, αστυνομία, Κυπριακών. Να χτυπά από το πρωί μέχρι το βράδυ, θεωρώντας δικαίωμα του, φυσικά πολιτική δύναμη είναι, ο λαός θα μας κρίνει, επαναλαμβάνω, θεωρώντας πως είναι η κατάλληλη στιγμή να αποδομήσει τις πολιτικές οι οποίες έχουν διασώσει τον τόπο, πολιτικές οι οποίες έχουν φέρει την Τουρκία στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων και ούτω καθεξής. Εγώ λέω και το λέω ξεκάθαρα, χωρίς φόβο αλλά με πάθος, ότι το ΑΚΕΛ όχι μόνο στηρίζει σε οποιασδήποτε ασίδωτες συνδικαλιστικές προσεγγίσεις, αλλά τις υποκινεί. Είτε αυτές αφορούν την υγεία, είτε αυτές αφορούν την παιδεία, είτε αυτές αφορούν οτιδήποτε. Σεβαστόν επαναλαμβάνω το ΑΚΕΛ να έχει τις δικές του προσεγγίσεις, τη δική του πολιτική θεώρηση για το πώς θα ξαναχτίσει τα κομματικά του ποσοστά. Αλλά να είναι σίγουροι ότι θα παίρνουν απαντήσεις και μάλιστα πληρωμένες. Μάλιστα. Κύριε Χατζητοφή, απαντήστε σε όλα. Ξέρεις, κρίνουν εξιδίων τα αλότρια. Τις μεθόδους που είχαν μετέλθει σε εκείνη την περίοδο της ανθρωποφαγίας σε βάρος του Προέδρου Χριστόφια, η οποία θα μείνει στην ιστορία, γιατί πρόκειται για μια πολιτική ανθρωποφαγίας και το τονίζω, νομίζουν ότι μπορούν να την μετέλθουν κι άλλοι. Και προκαλώ τον κύριο Κυπριανό ως βουλευτή Λεμεσού, που όφιλε να κάνει, να περνά μια-δύο φορές τουλάχιστον το μήνα από τα νοσοκομεία, αφού αναφέρθηκε στην υγεία, για να δει σε ποιο στάδιο βρίσκονται, σε ποια κατάσταση βρίσκονται τα νοσοκομεία. Ότι ουσιαστικά, διότι προηγουμένως, κατά την πενταετία της διακυβέρνησης Χριστόφια, ήταν λαλίστατοι οι βουλευτές του Δημοκρατικού Συναγερμού σε θέματα υγείας. Τώρα να δείτε πώς εγώ θυμάμαι το πόσα προβλήματα αναδείκνυαν αξιοποιώντας φίλια μέσα ενημέρωσης.
δεν τους έχουμε δει αυτή τη στιγμή να ανησυχούν για το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή ο Κύπριος πολίτης δεν έχει πρόσβαση, κύριε Σούγλη, για θέματα αξιοπρεπούς, τέλος πάντων, προσφοράς σε θέματα που έχουν να κάνουν με την υγεία και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Και αν αυτά νομίζει κάποιος ότι είναι υπερβολές, τον προκαλώ να περάσει να δει την εικόνα που εκπέμπουν σήμερα τα δημόσια νοσηλευτήρια. Νομίζω ότι θα πιστεύει λοιπόν, οποιοδήποτε. Έχω την εντύπωση ότι θα μας κρίνει ο λαός όλους στο τέλος. Θα σας απαντήσω συγκεκριμένα για να δούμε λοιπόν, πού είμαστε. Και τι παραδώσατε και πού είμαστε σήμερα. Το γεγονός ότι ξεκίνησε την εισαγωγή του λέγοντας κάτι το οποίο αποπνέει φασισμό. Ποιο είναι αυτό? Χρειάζεται πολύ υπομονή κάποιος να ακούει, να αντέχει να ακούει το ΑΚΕΛ. Σαφέστατα. Λοιπόν, αυτές τις φασιστικές νοοτροπίες. Γιατί υπομονή είναι φασισμός. Οφείλουν. Εσείς εκεί στην Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ, όχι μόνο έχετε υπομονή να ακούτε, ούτε να μιλήσετε δεν σας επιτρέπετε. Σπανίως. Άρα μην μου μιλάτε με έναν όταν είπα χρειάζεται υπομονή να σας ακούμε. Βέβαιως και χρειάζεται υπομονή. Μακάρι να είχατε έστω τη μισή δημοκρατία που διακατέχει την Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ στα σώματα του κόμματος. Το γνωρίζουμε. Θα μας διδάξετε και δημοκρατία. Νιώθοντας λοιπόν ο πρόεδρος Αναστασιάδης ότι θα πρέπει να βελτιώσει επικοινωνιακά την εικόνα του, έδωσε αυτή τη συνέντευξη στο Φιλελεύθερο για να ανασκευάσει τις εντυπώσεις που έχουν αφαιθεί από τους κακούς του χειρισμού στο Κυπριακό. Γιατί ναι, βρίσκουμε κόσμο, κύριε Σούγλη, και αυτό σας το λέω από όλες τις παραδάξεις που μας λέει ξεκάθαρα ότι έχουν παγιδευτεί ψηφίζοντας τον Νίκο Αναστασιάδη, πιστεύοντας ότι θα μπορούσε να οδηγήσει τον Κυπριακό σε λύση. Αυτό μπορεί κάποιος να το διαπιστώσει συζητώντας με κόσμο ο οποίος πραγματικά ενδιαφέρεται για το μέλλον αυτού του τόπου. Το δεύτερο, να ανασκευάσεις εντυπώσεις από τις παλιδρομήσεις, οι οποίες ήταν κύριο χαρακτηριστικό του γνώρισμα τους τελευταίους μήνες, για να μην πάω και πιο πίσω. Τις πολιτικές τις οποίες έχουν εφαρμόσει και περιέγραψα προηγουμένως που έχουν οδηγήσει την κυβέρνηση. Δεν μας απαντήσατε τα ερωτήματα. Άρα, τα ερωτήματα άρα, δεν τα απαντήσατε. Λέοντας, για να μας πείτε τις καλές προθέσεις της Τουρκίας. Αυτό το οποίο είχα πει αναφέρθηκε με έναν τρόπο πολύ προσβλητικό. Στο Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ, ο οποίος τι έκανε. Ο ίδιος ο Αναστασιάδης είχε πει, αν θυμάστε, ότι ήταν έτοιμος ανά πάσα στιγμή να συζητήσει από εκεί που μείναμε. Ναι. Και μας έχει πει πολλάκις ο Γενικό Γραμματέας, όταν θα είστε έτοιμοι, γιατί ναι, ουσιαστικά υπήρξε απογοήτευση από τη στάση και των δύο ηγετών, κύριε Σούγλη, στην κατάληξη του Κράς Μοντάνα, όταν θα είστε έτοιμοι και θα υπάρχει πολιτικός στόχος, ελάτε να συνεχίσουμε από εκεί που εμείναμε. Λέει ο κύριος Αναστασιάδης ότι έγινε πολλή δουλειά. Φτάσαμε σε ακτίνα προσέγγισης στον Κράς Μοντάνα. Είχαμε ενώπιόν μας την Τουρκία, είπε προηγουμένως ο κύριος Ανδρέας Κυπριανού. Και ναι, είχαμε προηγουμένως την Τουρκία ενώπιόν μας. Ουσιαστικά για πρώτη φορά μιλήσανε για κατάργηση των συνθηκών εγγυήσεων και του δικαιώματος επέμβασης και της άμεσης αποχώρησης του τουρκικού στρατού. Μα Κυριακό, δεν είναι αυτό. Τα ανασκεύασε ο Άιντε όμως. Με όλα αυτά, με συγχωρείτε. Με όλα αυτά, με συγχωρείτε. Με όλα αυτά, αυτά περί ανασκευών του Άιντε. Ποια ήταν η πρόταση του Μουσταφά? Επιτρέψτε μου να πω ότι είναι φιαρίες οι οποίες επιστρατεύτηκαν από τον προεδρικό περίγυρο να καλύψουν αυτό το οποίο. Έδωσαν πλαστά έγγραφα, έδωσαν πλαστά πρακτικά. Δεν είναι αυτή η ουσία. Ένα έγγραφο υπάρχει. Πείτε μας την αλήθεια. Ένα έγγραφο υπάρχει, κύριε Σούγλη. Ένα έγγραφο το οποίο είπα και προηγουμένως ότι όλοι όσοι ήταν εκεί το είχαν υιοθετήσει και τα Ηνωμένα Έθνη προέτρεπαν να προχωρήσουμε στη βάση εκείνου του εγγράφου και η Μογκερίνη και η ελληνική κυβέρνηση και η αγγλική κυβέρνηση ευνοούσαν επιτέλους να καταργηθούν τα δικαιώματα επέμβασης και το θέμα των εγγυήσεων με την ταχύτερη δυνατή αποχώρηση του τουρκικού στρατού, αλλά αυτά φαίνεται για τον πρόεδρο είναι ψηλά γράμματα. Συγκεκριμένη ερώτηση. Άρα, συγκεκριμένη άρα, εάν, το έγγραφο τη 30η. Να τελειώσω. Συγκεκριμένη να ερώτηση. Τελειώσω. Σε αυτό που λέτε. Να το έγγραφο τη 30η Ιουνίου. Θα θυμίσω τον κύριο Τσβότση. Το έγγραφο τη 30η Ιουνίου. Το οποίο ήταν η καταγραφή σε χαρτί του διαλόγου που έγινε στο δείπνο μεταξύ κυρίου Γκουτέρες, Αναστασία. Το έγγραφο, αγαπητέ μου, ερωτώ, συμπεριλάμβανε κατάργηση. Το έγγραφο με τις θέσεις που ανέφερα προηγουμένως. Είναι για αυτό που έκαμε την. Κάποιοι ήθελαν διευκρινήσεις. Έγιναν οι διευκρινήσεις. Πότε. Το αν ο καθένας καταλαβαίνει ότι θέλει μετά τις διευκρινήσεις. Πότε έγιναν οι διευκρινήσεις. Ο κύριος Γκουτέρες είπε ότι εμείς.
Πότε έγιναν οι διευκρινήσεις? Μετά. Ημερομηνία. Τέσσερις. Μεσούσεις. Τρεις του Ιούλη. Τρεις του Ιούλη με τέσσερις του Ιούλη. Λοιπόν, εσείς δέχεστε να πάμε με το έγγραφο της 30ης Ιουνίου, όπως το είχε γράψει στο χαρτί, ερμηνεύοντας όπως ήθελε ο κύριος Έιντε τις προτάσεις του Γενικού Γραμματέα, λοιπόν, που δεν σημαίνει να πάνε εγγύσεις. Και αν αυτό συνέβαινε, κύριε Σούγλη, και αν αυτό συνέβαινε που λέει τώρα ο Ανδρέας Κυπριάνης, και αν αυτό συνέβαινε, η ουσία είναι μία. Το έγγραφο είναι εκεί, είναι ένα έγγραφο. Όφιλε τουλάχιστον ο πρόεδρος, αντί να επιλέξει την εύκολη οδό, την ανώδυνη για αυτόν, αλλά επώδυνη για τον τόπο, να δραπετεύσει από τις συνομιλίες, πράττοντας το ίδιο και ο κύριος Ακίντζη, για να ακολουθηθεί μια περίοδο στασιμότητα η οποία εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους. Και επαναλαμβάνουμε, γιατί νομίζω ότι μεσούσεις της περίοδου αυτής της αδράνειας είδαμε και την κάθοδο Τούρκων αξιωματούχων, οι οποίοι πιέζουν τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων να αποδεχθεί πράγματα απευθεία για την πλευρά μας. Εκτός τελικά και αν για κάποιους, κύριε Σούγλη, και αυτό το λέω με εμπλήρη συνειδήση, είναι ίσως στη γραμμή που θέλουν οι Τούρκοι αξιωματούχοι να υπηρετήσουν. Λοιπόν, κύριε Βότση. Εγώ θα προσπαθήσω τουλάχιστον όπως εγώ το καταλαβαίνω για να βοηθήσω τουλάχιστον και τον κόσμο που μας ακούει να καταλάβει πού είναι το πρόβλημα. Μπορεί να μην συμφωνούν όλοι με τη δική μου ανάγνωση. Εγώ θα πω τη δική μου ανάγνωση. Ο Γενικός Γραμματέας των ΕΕ, ακούγοντας και τις δύο πλευρές στο Crash Montan, έβαλε αθέλης, μάζεψε τα θέματα σε 6 κεφάλαια και έκανε τη δική του ανάγνωση. Θεωρώ, παρουσιάστηκε στη συνάντηση που είχε με τους ηγέτες, είπε ότι στον τομέα της ασφάλειας πρέπει να γίνουν αυτά τα πράγματα. Στον τομέα του εδαφικού πρέπει να γίνουν αυτά τα πράγματα. Στον τομέα της αποτελεσματικής συμμετοχής αυτά τα πράγματα. 6 κεφάλαια και τοποθετήθηκε. Στην πρώτη καταγραφή, στις 36, ο κύριος Άιντε, που κρατούσε πρακτικά άτυπα αυτόν που ο Γενικός Γραμματέας έλεγε, έγραψε αλφα πράγματα. Ότι κατάλαβε από όσα είπε ο Γενικός Γραμματέας για αυτά τα 6 σημεία. Έτσι. Όταν αυτό το άτυπο έγγραφο δόθηκε στην δική μας και στην άλλη πλευρά, για να επιβεβαιώσουν ότι αυτά καταλάβατε ότι είπε ο Γενικός Γραμματέας, η δική μας πλευρά έντονα και η άλλη πλευρά δεν ξέρω πόσο έντονα, είπανε ότι δεν είναι έτσι που τα είπε ο Γενικός Γραμματέας. Λοιπόν, άρα, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, υπάρχει μια πρώτη άτυπη δηλαδή, καταγραφή. Ήθελα διευκρίνηση πάνω στο έγγραφο. Ναι. Ωραία. Το έγγραφο ήταν εκεί. Άστε με να τελειώσω. 36 λοιπόν, έχουμε μια άτυπη καταγραφή του πώς κατάλαβε ο κύριος Άιντε τι εννοούσε ο Γενικός Γραμματέας για κάθε κεφάλαιο. Και οι δύο πλευρές είπαν ότι αυτή η καταγραφή δεν είναι έτσι που τα είπε ο Γενικός Γραμματέας. Ο Γενικός Γραμματέας εντωμεταξύ είχε φύγει από το Crash Montan. Ο κύριος Άιντε, μετά την αντίδραση, ανάλαβε να επικοινωνήσει ξανά με τον Γενικό Γραμματέα και να του πει ότι αυτοί οι δυο που έχουμε να λύσουμε το πρόβλημά τους λένε ότι δεν τα είπα καλά στο άτυπο έγγραφό μου. Τι ακριβώς ήθελες να πεις με το δικό σου ρεζουμέ των 6 σημείων? Και για ποιο έγγραφο, κύριε... Λοιπόν, κύριε, στις 4 εβδόμου, ένα λεπτό. Αγαπητέ μου, Άγγελε, για ποιο έγγραφο τότε ο πρόεδρος απαντήστε στις 17 του Ιούλη, τελειώσω, θα καταλάβει λέγοντας ότι όταν τελειώσω, δεν έχουμε να συνεχίσουμε αυτό, ναι. Από λοιπόν, το έγγραφο, τέσσερις εβδόμου, στη βάση του έγγραφου από εκεί που δίναμε. 4 εβδόμου, μετά που ο κύριος Άιντε επικοινώνησε με τον Γενικό Γραμματέα, έγινε ένα νέο άτυπο έγγραφο από τον κύριο Άιντε, το οποίο μάλιστα ξεκινά, λέει, ότι έχω επικοινωνήσει με τον κύριο, με τον Γενικό Γραμματέα και μου διευκρίνησε ότι αυτά λέει. Στο δεύτερο άτυπο έγγραφο, δηλαδή, για να καταλάβω, έχουμε δύο έγγραφα, άτυπα. Ένα 36, που δεν το δέχτηκε καμία πλευρά εκείνη τη στιγμή και ξαναμαζεύτηκαν αυτά που είπε ο κύριος Γενικός Γραμματέας από τον κύριο Άιντε στις 4 εβδόμου. Όταν πήγανε στην τελική φάση για να ολοκληρώσουν τη συζήτηση και πλέον ενώπιον τους είχαν το σενάριο του είπε ο Γενικός Γραμματέας στις 4 εβδόμου υπό τη μορφή άτυπου εγγράφου και επιπλέον το νέο έγγραφο που τότε ο Γενικός Γραμματέας έβαλε ενώπιον τους και αυτό δεν είναι υπό τη μορφή άτυπου εγγράφου
πώς θα είναι η μεθοδολογία που θα παρακολουθούμε την εφαρμογή της λύσης, ο κύριος Τσαβούτσογλου ανέφερε ότι όλα αυτά τα οποία εμείς μιλούμε θα τα υλοποιήσουμε σε 15 χρόνια και αν είσαστε τα καλά παιδιά σε 12 χρόνια. Και εκεί έγινε η κρίση που έγινε. Τώρα, αυτό που σκοτωνόμαστε εδώ στην Κύπρο, τι είναι, γιατί σκοτωνόμαστε μεταξύ μας? Διότι ο κύριος Ακκιντζή, όταν είπε, δέχεσαι κυρία Αναστασιάδη, να ξεκινήσουμε από εκεί που εμείναμε, εννοεί προφανώς το έγγραφο 36, που τότε ούτε εκείνοι το είχαν δεχτεί. Το υπογράψουμε στρατηγική φωνία, Άγγελα. Να είναι στρατηγική συμφωνία, λέει. Ενδιάμεση στρατηγική συμφωνία. Αυτό είναι και ζήτηση. Η δική μας πλευρά, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, λέει, είμαι έτοιμος να ξεκινήσω από εκεί που μείναμε και προφανώς εννοεί το έγγραφο 4/7, το οποίο ποια είναι η διαφορά από ό,τι φαίνεται ο ιδιογράφος, είναι πιο ξεκάθαρο υπέρ των δικών μας θέσεων στα θέματα εγγύησεως, επιβατικών δικαιωμάτων να, και στρατευμάτων. Λοιπόν, εγώ λέω πώς μπορούσαμε να λύσουμε αυτό το πράγμα χωρίς να σκοτωνόμαστε μεταξύ μας. Τι μπορούσαμε να πούμε απλά, αφού εμείς λέμε ότι έχουμε δίκιο και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η άλλη πλευρά λέει έχει εκείνη δίκιο. Εμείς μπορούμε αύριο το πρωί να πούμε στο Γενικό Γραμματέα και στην νέα εκπρόσωπο του που θα διορίσει, που εμείς ήδη αποδεχτήκαμε, και η άλλη πλευρά που υποτίθεται παρουσιάζεται ότι είναι πιο θετική, ούτε καν αποδέχτηκε τον διορισμό της. Να του πούμε, Γενικέ μου Γραμματέα, επειδή εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε τον διάλογο και λέμε όλοι ότι θέλουμε να μείνουμε από εκεί που, να ξεκινήσουμε από εκεί που εμείναμε, σας παρακαλούμε σε ένα τελικό έγγραφο, αν θέλετε, ξαναγράψετε μας. Πώς εσείς αντιληφθήκατε αυτά τα 6 σημεία? Διότι εμείς χαθήκαμε. Διότι εμείς λέμε χ και ο Ακκιντζή λέει ψ. Διότι να δούμε το τελικό σημείο. Ένα λεπτό. Λοιπόν, να πάμε με την δική σου εκδοχή, την τελική, που εγώ λέω ελπίζω να είναι η 4/7. Ο κ. Ακκιντζής ελπίζει να είναι 36. Άρα είναι και μια ευκαιρία να δούμε τα Ηνωμένα Έθνη τι θέλουν να καταγράψουν. Και από εκεί και πέρα να προχωρήσουμε. Επαναλαμβάνω, για όσους συμφωνούν ότι αυτό το έγγραφο μπορεί να αποτελέσει λύση του Κυπριακού. Το δικό μου το κόμμα έχει τις δικές του επιφυλάξεις επ' αυτού του εγγράφου. Εγώ τώρα έχω πει ότι αν ήθελε κάποιος να προχωρήσουν οι συνομιλίες βάσει αυτού του εγγράφου, ο τρόπος που θα μπορούσε να το κάνει ήταν να ζητήσει από τον Γενικό Γραμματέα στην πρώτη εναχτήρια νέα επίσκεψη της κυρίας εκπροσώπου σου που θα βάλει για τον Κυπριακό. Σας παρακαλούμε, κύριε Γενικό Γραμματέα, να κρατά και μαζί της το τελικό σου, τις τελικές σου σκέψεις, όπως τουλάχιστον εσύ θέλει να τις καταγράψεις. Ωραία, γιατί δεν προχωρήσαμε να κάνουμε αυτή την κίνηση? Διότι εμείς ήδη απαντήσαμε ότι είμαστε έτοιμοι, Γενικό Γραμματέα, εφόσον η άλλη πλευρά δεχτεί ότι δεν θα υπάρχουν τουρκικές εγγύησεις, όπως λέει το έγγραφο 4/7, να προχωρήσουμε. Η άλλη πλευρά λέει. Μην βάζετε νουρά. Αγγέλε μου, αυτό είναι δικό σου συμπέρασμα. Δεν είναι έτσι που συμβαίνει στην ουσία. Τι είπαμε? Ο Γενικό Γραμματέας ξεκαθάρισε ότι ζητά από τους δύο ηγέτες, εάν και εφόσον υπάρχει πολιτική βούληση, να συνεχίσουν από εκεί που είχαν μείνει. Και για αυτούς το περίγραμμα είναι το έγγραφο της 30ης Ιουνίου. Να το δηλώσουν. Ποιος το είπε αυτό το πράγμα? Ο Γενικό Γραμματέας. Έχει δήλωση του Γενικού Γραμματέα του Αγγέλ που λέει ότι για αυτούς το περίγραμμα είναι το 36. Των Ηνωμένων Εθνών. Ναι, έχεις εσύ. Στη βάση αυτού του εγγράφου θα συνεχίσουν τις συζητήσεις. Έχετε οποιαδήποτε. Εγώ λέω, αν το Αγγέλ. Αλλά δεν είναι θέμα του Αγγέλ. Ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας τι έχει? Εγώ λέω, αν κρατάτε στα χέρια σας επιστολή του Γενικού Γραμματέα που να λέει ότι σας καλώ και τους δύο κύριοι. Να έρθετε να κουβεντιάσουμε βάση του 36. Δεν υπάρχει κάτι. Που δεν δέχτηκε. Μα για τον Γενικό Γραμματέα ένα έγγραφο υπάρχει. Για τα Ηνωμένα Έθνη ένα έγγραφο υπάρχει. Αυτό το οποίο έχει πει ο Άγγελος, εξηγώντας το τι είχε συμβεί, ουσιαστικά δεν αποτελεί νέο έγγραφο. Αποτελεί διευκρίνηση για σκοπούς της κάθε πλευράς πάνω σε αυτό το οποίο κάνατε πει. Άρα το έγγραφο είναι ένα. Για τον Γενικό Γραμματέα ένα έγγραφο υπάρχει. Άρα εσύ ότι. Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν διευκρινίσει το πρώτο έγγραφο με ένα δεύτερο. Όχι. Αφού λες διευκρινίσεις. Ανέλαβε, αναφέρθηκε προηγουμένως ότι ανέλαβε ο Άιντε για να κάνει διευκρινίσεις για σκοπούς που είχαν, που είχαν να κάνουν με απορίες πιθανές της κάθε πλευράς. Έγινα. Όμως δεν πάβει, αγαπητέ μου Άγγελε, από το να υπάρχει το έγγραφο βάση πάνω στο οποίο έγινε και η προσπάθεια προσέγγισης. Εγώ λέω ότι η δική μας πλευρά, βάσει του εγγράφου που λέει, με τις διευκρινήσεις που έκανε ο κύριος Άιντε αφού μίλησε με τον Γενικό Γραμματέα, ας είναι ενώπιό μας να τοποθετηθούν. Μα δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Γι' αυτό λέω ότι έπρεπε η δική μας πλευρά, ιδιαίτερα όταν η άλλη πλευρά έξυπνα, είπε ελάτε μέσα και αυτό θα είναι διάμεση λύση.
Λοιπόν, δεν είναι έτσι. Κύριε Σούμιλη, θέλω να πω μια κουβέντα. Έγινε διάλογο. Καμία σχέση. Γίνεται μια επικοδομητική ο Άγγελος, και ωραία συζήτηση. Ναι, ο Άγγελος, αλλά ο Άγγελος, λάβετε υπόψη σας ότι περιμένουν τηλεθεατές στη γραμμή, ναι, και έχω και μηνύματα να ξεκαθαρίσουμε έτσι, αυτό το θέμα. Λοιπόν, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε για να πάρουμε λίγο τους τηλεθεατές. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου σε αυτά τα οποία είπε ο Άγγελος. Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα, όπως τα είπαμε και προηγουμένως. Ναι. Με μια απλή διαφορά, δεν υπήρχε έγγραφο. Είναι συζήτηση που έγινε. Άτυπα έγγραφα. Είναι συζήτηση. Στις 30 Ιουνίου είναι συζήτηση που γινόταν σε δείπνο. Και ο κύριος Αίτε κατέγραφε αυτά τα οποία έλεγε ο Γενικός Γραμματέας όταν προσπαθούσε να θέσει τα 6 κεφάλαια. Ναι, αλλά ο κύριος Κατσουδίδης λέει ένα είναι το έγγραφο. Ναι, αφήστε με στην έκθεση του Γενικού Γραμματέα αναφέρεται. Μπορώ να μιλήσω και ακούσαμε το ΑΚΕΛ. Στην επιστολή της 17ης Ιουλίου, την οποία επικαλέστηκε προηγουμένως ο κύριος Ανδρέας Κυπριανού, πάλι ο πρόεδρος επικαλείται το συγκεκριμένο έγγραφο. Προς Θεού. Ξεκαθαρίστε το αυτό το ζήτημα. Υπάρχει συγκεκριμένο έγγραφο το οποίο γίνεται αναφορά στην έκθεση του Γενικού Γραμματέα. Λοιπόν, κύριε Σούβρη. Και πάνω στη βάση αυτή απάντησε ο πρόεδρος. Κύριε Κυπριανού, να πάω σε τηλεφωνικές και σφήνα. Είναι εξαιρετικά σημαντικό. Ναι, ναι. Γιατί δεν μπορεί να μην εξηγούμε στον λαό και να κοροϊδεύουμε τον λαό. Λοιπόν, γίνεται όντως προσπάθεια να κοροϊδέψουν τον λαό από κάποιους. Έχετε το πολιτικό αισθητήριο να αφήνετε και τον άλλο να μιλήσει. Τον αφήνουμε, για όνομα. Παρακαλώ. Αφήστε με να ολοκληρώσω και αν διαφωνείτε, δεν μπορείτε να τα πείτε. Λοιπόν, εκείνον το οποίο κατέγραψε ο ίδιος ο κύριος Έντε στη προφορική συζήτηση που έγινε. Δεν έγινε αποδεκτό ούτε από τον κύριο Αναστασιάδη, ούτε από τον κύριο Ακιντζή. Έγιναν παρατηρήσεις. Επικοινώνησε, διότι είχε φύγει ο κύριος Γκουτέρες από τον Grand Montana. Έγινε επικοινωνία του κυρίου Έντε με τον κύριο Γκουτέρες για ξεκαθάρισμα του τι είχε ελεγχθεί προφορικά στο συγκεκριμένο δείπνο της 30ης Ιουνίου. Κατέγραψε ο Γενικός Γραμματέας, ο κύριος Έντε, μετά από την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον κύριο Γκουτέρες, το τελικό έγγραφο. Αυτόν η δική μας πλευρά το αποδέχτηκε και μάλιστα επί αυτού του εγγράφου, 5 Ιουλίου, την επόμενη μέρα, παρέδωσε προτάσεις, κάτι που δεν έπραξε η τουρκοκυπριακή πλευρά. Έτσι, και στις 6 μάλιστα Ιουλίου, πριν το διάσημο, το διαβόητο εκείνο δείπνο, είναι εκεί που εμείς καταθέσαμε πολύ συγκεκριμένες προτάσεις και για τα 6 κεφάλαια και η τουρκική πλευρά υγρώνει η Γόρασεν, γιατί ακριβώς ήθελε να τερματίσει τις συνομιλίες. Μάλιστα. Και είναι εκεί που είπε ο Γενικός Γραμματέας ότι, ξέρετε, είχα εκλάβει λανθασμένα τις προθέσεις. Να βάλουμε μια τελεία για να... Θα πω το πιο σημαντικό από όλα. Το πιο σημαντικό από όλα. Και καταλήξτε με αυτό. Καταληκτικό. Πρόεδρος της Δημοκρατίας, και αυτό είναι που είμαστε θυμωμένοι με το ΑΚΕΛ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας από την πρώτη ημέρα είχε πει ότι πρέπει να συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κάλεσε τον Μουσταφά Κιντζή στην τράπεζα να το διαπραγματεύσει για τις εσωτερικές πτυχές εδώ και πολύ καιρό και αρνείται ο κύριος Κιντζή αφού θέτει τα γνωστά προσκόμματα σε σχέση με το φυσικό αέριο κλπ. Γνωρίζετε. Και έρχεται ο Μουσταφά Κιντζή. Και ποια είναι η πρότασή του? Ποια είναι η πρόταση του Μουσταφά Κιντζή? Εκείνον το έγγραφο που δεν αποδέχτηκαν ούτε εκείνοι ούτε εμείς στις 30 Ιουνίου να το κάνουμε ενδιάμεση στρατηγική συμφωνία. Αυτή είναι η πρόταση του Μουσταφά Κιντζή. Και λέει το ΑΚΕΛ να αποδεχτούμε να κάνουμε το έγγραφο της 30 Ιουνίου, εκείνο που διαφωνήσαμε, που δεν καλύπτει το κεφάλαιο των εγγύσεων, να το κάνουμε ενδιάμεση στρατηγική συμφωνία. Να πέσουμε δηλαδή στην πολιτική παγίδα του Μουσταφά Κιντζή. Για όνομα του. Νομίζω ότι αυτό το αφήγημα το οποίο δεν είναι αφήγημα, αυτή είναι πραγματικότητα. Είναι όμως αφήγημα, κύριε Χαλιτσουβί. Είναι πραγματικότητα. Ένα ακούσαμε τον Ακιντζή να λέει τον τεπάλλον. Επαναλαμβάνω και λέω ότι ανεξάρτητα, μα σίγουρα οι ευθύνες, αν θυμάστε, και είναι εδώ που νομίζω ότι. Ακούστε, το θέσω διαφορετικά. Εσείς τι θέλετε να κάνει τώρα ο πρόεδρος? Να απαντήσει ξεκάθαρα ότι αποδέχεται το έγγραφο στο Γενικό Γραμματέα. Το έχει δέκα φορές. Ότι αποδέχεται να συνεχίσουμε τις συνομιλίες από εκεί που ουσιαστικά σταμάτησαν για να ακριθεί. Το είπε 10 φορές. Να είδε ένα πράγμα. Το όταν απαντώ και βάζω και κάποιον νουρούδιν, κάποιες προϋποθέσεις. Ούτε νουρούδιν το προϋποθέσεις. Σας παρακαλώ. Επειδή υπάρχουν ζητήματα για τα οποία ήδη έχει κρυθεί και έχει λεχθεί πάρα πολλά για τον τρόπο με τον οποίο απάντησε ο πρόεδρος. Δεν μπορείτε να συνεχίσετε να κοροϊδεύετε. Εσείς είπατε να αποδεχτεί την πρόταση Μουσταφά Κιντζή.
Έχει γίνει πρόταση από το Γενικό Γραμματέα για να συνεχίσουμε τις συνομιλίες από πράγμα. Εκεί που μείναμε και δεν αρνηθήκαμε. Όσο και αν προσπαθήσετε να θολώσετε τα νερά, για ένα κρίστα, πράγμα κρίστα, είναι πεπισμένο πλέον ο κόσμος. Ότι ο πρόεδρος πελαγοδρομεί στο Κυπριακό. Νομίζετε. Πελαγοδρομεί στο Κυπριακό ισορροπώντας σε δύο βάρκες και έχει την εντύπωση ότι με τις συνεντεύξεις τις οποίες μπορεί να δίνει μια κάθε Κυριακή μπορεί να ανασκευάσει την εικόνα που έχει δημιουργήσει. Λοιπόν, κύριε Σούγκλη, για να τελειώνουμε αυτή τη συνεχίσουμε. Στις 30 του Ιούνιου υπήρξε έγγραφο συγκεκριμένο. Το ότι η κάθε πλευρά είχε τη δική της εκδοχή είναι ένα θέμα το οποίο, για το οποίο ίσως και η έκθεση του Γενικού Γραμματέα απέδιδε ευθύνες και στις δύο πλευρές. Η ουσία όμως είναι μία. Ότι αυτή τη στιγμή, ανεξάρτητα του αν θέλει ο Δημοκρατικός Συναγερμός και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να περιφέρονται και να λένε ότι η δική μας η πλευρά έκανε βήματα για να δώσει όθηση στο Κυπριακό, η ουσία είναι μια, ότι κατηγορούμαστε ουσιαστικά από το Γενικό Γραμματέα τόσο εμείς όσο και η τουρκοκυπριακή πλευρά για το ότι δεν έχουμε την πολιτική βούληση. Η Τουρκία βρέθηκε δυστυχώς στο απειρόβλητο με τους χειρισμούς του Πρόεδρου Αναστασιάδη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά έδειξε ότι είναι απογοητευμένη από τη στάση την οποία τήρησε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης. Το ίδιο νομίζω εξαπίνης καταλήφθηκαν και οι άλλοι. Μου, έχω την εντύπωση λοιπόν ότι επιτέλους θα πρέπει... Θα πρέπει επιτέλους να γίνει προσπάθεια να αντιληφθούμε ότι εμείς αύριο μπορεί να βρεθούμε κατηγορούμενοι με την πολιτική την οποία μετέρχεται ο πρόεδρος σε μια προσπάθεια από την επίσημη έκθεση του Γενικού Γραμματέα. Ναι. Εντάξει, είναι στα αγγλικά, έχω κάνει μια μετάφραση από τον Google γρήγορα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, λέει, επέστρεψα στο Crans Montana στις 6 Ιουλίου για να βοηθήσω τα μέρη να φτάσουν σε μια στρατηγική κατανόηση, η μετάφραση, των 6 στοιχείων που είχα εντοπίσει στις 30 Ιουνίου. Αυτό... Παίρνει το άκρη και λέει 30 Ιουνίου είχε έγγραφο. 30 Ιουνίου όντως ο Γενικός Γραμματέας αναφέρθηκε στα 6 κεφάλαια. Ναι. Δεν ήταν έγγραφο καταγεγραμμένο ή κατατεθειμένο το οποίο έπρεπε να αποδεχτούμε στις 4 εβδόμου. Συνεχίζει και λέει It was only upon my... ήταν μόνο στα... πάμε στα ελληνικά. Ήταν μόνο μετά την επιστροφή μου που μελετήθηκαν μερικά από τα πιο σημαντικά στοιχεία. Δηλαδή, μετά την επιστροφή του Γενικού Γραμματέα, από αυτά τα 6 σημεία έγινε διαβούλευση, συζήτηση. Μάλιστα. Άρα, είχε προκύψει αυτό που και το ΑΚΕΛ λέει, διευκρινίσεις, διορθώσεις στο πώς ο ΑΕΚΕ κατάλαβε τι εννοούσε ο Γενικός Γραμματέας. Λοιπόν, άρα, αντί να τρώμε που πάνω μας, να πούμε ξανά στα Ηνωμένα Έθνη, να μας καταγράψουν αυτά τα 6 σημεία. Δεν είναι 256, είναι 6 σημεία. Κύριε, έτσι τα καταλάβες. Έτσι είναι που θέλει να συνεχίσουμε. Εμείς είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε. Όσοι συμφωνούν προς αυτή την κατεύθυνση, να τελειώνει αυτή η διελκυστήντα μεταξύ μας. Λοιπόν, πάμε σε τηλεθεατές. Ο κύριος Κώστας από Λεμεσόν, κύριε Κώστα, καλησπέρα. Κύριε Κώστα, σας ακούμε. Καλησπέρα σας, κύριε Σούβλη. Σας ακούμε. Είναι μια ερώτηση την οποία την έχω κάνει επανειλημμένως και δεν έχω πάρει επαρκή απάντηση. Η ερώτηση είναι απλή. Είναι καιρός να διαλυθεί το Εθνικό Συμβούλιο και να δημιουργηθεί το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας? Η απάντηση που παίρνω είναι δημοκρατία. Η δημοκρατία είναι στο Κοινοβούλιο. Η χάραξη γραμμής από τεχνοκράτες είναι διαφορετική. Γι' αυτό πρέπει αυτό το πράγμα να γίνει τώρα και πάραυτα. Γιατί έχουμε κουραστεί να ακούμε τους κοινοβουλευτικούς να διαφωνούσει εντός των τηλεοράσεων εδώ και... 44 χρόνια επί του Κυπριακού χωρίς ουσία ανιστοτέλεια. Λοιπόν, σημειώνεται, διότι μετά τους 34 θα πω σε διαφημίσεις και θα επανέλθουμε. Κύριε Κώστα, μου ευχαριστούμε. Πάμε Λευκοσία στον κύριο Γιώργο. Κύριο Γιώργο, καλησπέρα και εσείς έτσι σύντομα. Καλησπέρα. Γεια σας. Ο κύριος εκπρόσωπος του ΑΚΕΡ και ο κύριος εκπρόσωπος του ΣΥΕΡΜΟΥ καταλαβαίνουν τι εικόνα και τι μηνύματα εκπέμπουν προς τον λαό. Είναι εύκολο να έχουν δύο νου να το σκεφτούν. Έχουν πολλοί, ναι. Για όνομα του Θεού, πού πάμε. Και να μην κουραστούνται πολλά, διότι όποια λύση φέρει ο Αναστασιάδης ή οποιοδήποτε άλλος πρόεδρος με βάση το Σίγαν Κουτέρες, με εκείνα όλα τα διατάξεις που γράφει ο λαός να τα απολύψει. Να μην κουραστούνται πολλά. Ευχαριστούμε κύριε Γιώργο. Κυρία Γεωργία από Καϊμακλή. Κυρία Γεωργία, καλησπέρα. Καλησπέρα σας.
Γεια σου, κύριε Τσούγλη, χαιρετώ για τους καλεσμένους σας. Λίγο πιο δυνατά, κυρία Γεωργία μου. Γεια σου, κύριε Τσούγλη μου, χαιρετώ για τους καλεσμένους σας. Ναι, γεια σας. Εγώ μιλώ μία παθόντα γυναίκα, γυναίκα γνωμένου, με τρία βρέφη που έφυγα από το χωριό μου, 3 χρονών, 2 χρονών και 10 μηνών. Μιλώ με πόνο ψυχής και με πνίγει αδικία. Εμάς, ποιος μας εκείταξε? 25 χρονών ήμουν και 27 ο άντρας μου που έγιναν τα κακά. Αν δεν ήταν όμως η Οκαβίτα και αυτοί που τους εφέρασε και ανοίξαν τις πόρτες, δεν θα είμαστε σε αυτόν το χάλι. Ευχαριστώ, κυρία Γεωργία. Ευχαριστώ, κυρία Γεωργία μου. Ο κύριος Γιώργος, όταν μεταξύ μας δεν μπορούμε να έχουμε μια ενιαία κοινή γραμμή, δεν πιστεύω όπως και ο περισσότερος κόσμος ότι θα βγάλουμε άκρη με τους Τούρκους. Τόση ώρα σας ακούω, κύριε, και δεν καταφέρετε να συνεννοηθείτε, λέει ο κύριος Γιώργος. Η κυρία Άννα, παρακαλώ, ρωτήστε τους καλεσμένους σας. Ο λαός φαίνεται ότι δεν δέχεται ούτε το έγγραφο Κουτιέρες, ούτε τα σχέδια λύσης τύπου Ανάν. Γιατί επιμένω σε κάτι που θα το απορρίψει ο λαός? Και ο κύριος Άγγελος, κύριε, αν επανεκλεγεί ο Ερντογάν, ο Ακιντζή θα πρέπει να θεωρείται παρελθόν, αφού ο Σουλτάνος το είπε καθαρά ότι δεν τον θέλει. Έχετε λάβει υπόψη αυτό το ενδεχόμενο και ποιες συνέπειες στο Κυπριακό? Επίσης, αφού η Τουρκία δεν επιθυμεί συνομιλίες, δεν αντιλαμβάνομαι στο τέλος της μέρας το αντικείμενο διαφωνίας μεταξύ σας. Αυτά από τους τηλεθεατές μας, κρατήστε τις σημειώσεις. Πρέπει να πάμε σύντομα σε μηνύματα. Θα επανέλθουμε, θα σχολιάσουν, θα σας απαντήσουν οι καλεσμένοι μας και θα συνεχίσουμε και την συζήτησή μας. Η αλήθεια και οι αγαπητοί τηλεθεατές, επιστροφή στο στούντιο και στην εκπομπή μας σε μια άκρως ενδιαφέρουσα ανταλλαγή επιχειρημάτων και συζήτηση περί Κυπριακού συνομιλιών πλαισίου Γκουτέρες με τους κυρίους Κυπριανού, Χατζητοφή και Βότση από Οδυσσία, Κέλ και Δίκο αντίστοιχα. Ακούσαμε και τις απόψεις τις δικές σας, τηλεφωνικώς, γραπτώς τις μεταφέραμε. Απαντήστε στους τηλεθεατές μας και συνεχίζουμε την συζήτησή μας. Θα ήθελα να επικεντρωθούμε και λίγο στην κατάσταση στην Τουρκία και πώς αυτή η κατάσταση υπάρχει ένα θέμα μαζί, Ερντογάν κόντρα Ακιντζή, άρα θα το δούμε μαζί εκεί. Μαζί και οι διεθνείς συγκυρίες έχουν άμεσο αντίκτυπο στο Κυπριακό. Δηλαδή κάποιοι λένε, ας πούμε, να μην βιαστούμε. Κάποιοι λένε, όχι, κάτι πρέπει να κάνουμε τώρα. Υπάρχει και αυτή το αφήγημα, όπως είπε ο κύριος Χατζητοφής. Λοιπόν, αρχίσω από τον κύριο Κυπριανού, Χατζητοφής, Βάτσης. Λοιπόν, καταρχήν να πω ότι ο τηλεθεατής σας, ο κύριος Γιώργος, το τι μηνύματα στέλνουν οι κοινοβουλευτικοί που συζητούν το Κυπριακό, έχει δίκιο. Έχει απόλυτο δίκιο. Έχει κουραστεί. Έχει κουραστεί. Κακό όμως, δηλαδή. Κάθε φορά που διαφωνούν και ο πολιτικοί, και ανταλλάσσουν κάποια επιχειρήματα. Έχει κουραστεί. Έχει κουραστεί ο κόσμος. Θα σας πω γιατί έχει δίκιο. Έχει κουραστεί ο κόσμος. Ο κόσμος έχει κουραστεί διότι θέλει λύση. Ο κόσμος έχει κουραστεί γιατί είδε όλους τους πρόεδρους της Κυπριακής Δημοκρατίας να προσπαθούν, και εγώ θα πω ότι όλοι, μηδενός εξαιρουμένου, ήθελαν επίλυση του Κυπριακού προβλήματος. Εντάξει, έχει ακούσει εκατοντάδες βουλευτές που πέρασαν κατά καιρούς από το Κοινοβούλιο να συζητούν τα ίδια θέματα και επειδή δεν βλέπει κάπου να πηγαίνει, κάπου να οδηγείται το πράγμα, γιατί υπάρχει εκεί η δεδομένη αδιαλλαξία και η στρατηγική στόχη της Τουρκίας, έχει κουραστεί και λέει, και σωστά, γιατί δεν υπάρχει μια ευρύτατη συνένεση σε σχέση με την ανάλυση των στρατηγικών στόχων της Τουρκίας και μια κοινή εθνική πολιτική. Αυτό δυστυχώς, κάτι είναι ταπεινή μου άποψη, κάποια κόμματα δεν το θέλουν, γιατί θεωρούν ότι διατηρώντας συγκεκριμένες πολιτικές τοποθετήσεις για τον Κυπριακό, άσχετον αν δεν οδηγούν πουθενά, γιατί υπάρχει από την άλλη πλευρά η αδιαλλαξία της Τουρκίας, διατηρούν ή συσπυρώνουν το κομματικό τους ακροατήριο. Και εγώ θα ξεφύγω από αυτήν τη συζήτηση που κάναμε. Γιατί να μην εννοάς το ΑΓΕΛ. Εγώ μίλησα γενικά, κύριε. Γιατί το ΑΓΕΛ που εννοώ, κύριε Χατζητοφή, τώρα να λέμε. Λοιπόν,
Και όχι μόνο το Άγκερ, για να είμαι δίκαιο. Ναι, αλλά δεν είναι μόνο η τουρκική διαλλαξία, την έχω οποία επικαλείται και την οποία αναφέρεται. Θα απαντήσω στον κύριο Κυπριανού. Ο κύριος Κατσοφής και το ΑΚΕΛ κάνει ξεκάθαρα λόγο για κακούς χειρισμούς από πλευράς του Προέδρου. Έχουν, και θα συνεχίσουν να το λένε. Έχουν χτιστεί πολιτικές καριέρες και έχουν δημιουργηθεί πολιτικά κόμματα με βάση την συγκεκριμένες θέσεις στον Κυπριακό. Κύριε, δεν αναφέρομαι σε εσάς. Κυριάκο μου, λοιπόν, και μένω μέχρι εδώ. Ποια είναι η μεγάλη εικόνα, όμως, για να δούμε επιτέλους τη μεγάλη εικόνα, τη σημερινή μάλιστα, για να μην παρελθοντολογούμε. 24 Ιουνίου, και πάω στη συγκεκριμένη ερώτηση του κυρίου Άγγελου για τον Ταγί Περτογάν και τον Μουσταφά Κιντζή. Δεν ακούει κανένας από εμάς το τι λέει ο κύριος Ταγί Περτογάν. Δεν ακούει κανένας. Πορθητής μας είπε προχθές. Σου λέει Μάνο Μεγαλοπρεπής, Μωάμεθ ο δεύτερος ο πορθητής κλπ. Δεν ακούει κανένας το τι λέει η κυρία Αξενέρ. Δεν ακούει κανένας το τι λέει ο κύριος Μπουλούτ. Δεν ακούει κανένας το τι λέει ο κύριος Τσαβούσογλου. Ότι υπάρχει πλέον ξεκάθαρος, δημόσιος αναθεωρητισμός από πλευράς της Τουρκίας. Δεν ακούει κανένας εξημών ότι η Τουρκία δεν αναγνωρίζει την ανεξαρτησία της Κύπρου και ότι η Κύπρος διαθέτει αποκλειστική οικονομική ζώνη. Και έκανε πρόταση μάλιστα στην Αίγυπτο να αγνοήσουν την ύπαρξη της Κύπρου και να καθορίσουν μεταξύ τους την αποκλειστική οικονομική ζώνη, λέγοντας στην Αίγυπτο ότι αναγνωρίσουμε την Κύπρο, έρχεσαι πιο ψηλά σε σχέση με το κομμάτι της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης που έχεις. Και αν πραγματικά ενδιαφερόταν η Τουρκία για τους Τουρκοκύπριους, θα έλεγε αυτό το πράγμα, θα αγνούσαν τα ζωτικά συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων, όπως αυτά προκύπτουν μέσα από την Κυπριακή Δημοκρατία. Δεν αναγνωρίζει κανένας ότι η Τουρκία προσπαθεί σε δύο άξονες σε σχέση με τους Έλληνες, τη διχοτόμηση του Αιγαίου και τον πλήρη έλεγχο των γραμμών υδρογοναθράκων και φυσικού αερίου της Ανατολικής Μεσογείου. Δεν ακούει κανένας ότι για αυτόν της το στρατηγικό στόχο όχι μόνο με την Κύπρο και την Ελλάδα συγκρούεται, γιατί θεωρείται κεντρικό στρατηγικό στόχος της Τουρκίας να αποκτήσει θαλάσσιο στρατηγικό βάθος. Συγκρούεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες, συγκρούεται με τη Σαουδική Αραβία, συγκρούεται και ανταλλάσσει ως τις χείριστες των εκφράσεων με το Ισραήλ, με την Αίγυπτο, με την Ιορδανία. Κάμνει άξονα μαζί με το Ιράν. Συμμαχεί με την Ρωσία που πριν λίγων καιρών τη εκατέλειψε ένα αεροσκάφος. Λοιπόν, απαντήστε στους τηλεθεατές τους υπόλοιπους. Αυτά τα λέω γιατί τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά για να πέφτουμε σε πολιτικές παγίδες από αυτές που στείνουν καλά οι Τούρκοι για να δείχνουν προς τα έξω ότι είναι δήθεν έτοιμοι για επίλυση του κυπριακού προβλήματος και είναι η ελληνοκυπριακή πλευρά που δεν είναι έτοιμη. Η Τουρκία έχει πλάν A και πλάν B. Το πλάν A και το πλάν B είναι ακριβώς τα ίδια, κύριε Σούγλη. Το ένα δέχεται και τη συμφέρει επίλυση του κυπριακού προβλήματος με τη διατήρηση εγκυητικών και επεμβατικών δικαιωμάτων και παραμονή τουρκικών στρατευμάτων, γιατί θέλει να έχει το δικαίωμα να επιλέξει η ίδια η Τουρκία την ώρα που θα δημιουργήσει το πρόβλημα στην Κύπρο για να υλοποιήσει το στρατηγικό της στόχο, ή να διχοτομηθεί η Κύπρος που και πάλι έχοντας στρατεύματα τουρκοκύπριους και λοιπά, τους οποίους χρησιμοποιεί ως δούριον ύπων, να μπορεί και πάλι να διεκδικήσει τα στρατηγικά της, τους στρατηγικούς της στόχους στην Ανατολική Μεσόγειο. Μάλιστα. Και εμείς θα πρέπει αυτήν την πολιτική, την ξεκάθαρη πλέον, την αναθεωρητική της Τουρκίας, που όλοι αναγνωρίζουν, εκτός κάποιους εδώ στην Κύπρο, δέστε ελληνικά πάνελ να συζητούν, δέστε διεθνή πάνελ να συζητούν, πιάστε διεθνείς γεωπολιτικούς αναλυτές, όχι Έλληνες ή Κύπριους, να σας πούν τι στοχεύει η Τουρκία, με ποιους συγκρούεται στην περιοχή, για να καταλάβουμε επιτέλους πώς πρέπει και εμείς να λειτουργήσουμε. Εμείς ως Δημοκρατικός Συναγερμός και ο πρόεδρος Αναστασιάδης έχει καταλάβει και αντιλαμβάνεται πλήρως το πού οδηγούνται τα πράγματα. Γι' αυτό και κάνετε συγκεκριμένες στρατηγικές κινήσεις, συγκεκριμένες στρατηγικές συμμαχίες, πάντοτε σε συνεργασία με την Ελλάδα. Γιατί ακριβώς ο κίνδυνος, κύριε Σούγλη, είναι μεγάλος και ο εχθρός είναι πρώτων πυλών. Και μπορεί τώρα να έχουμε την πολυτέλεια
να κάνουμε μικροπολιτικά παιχνίδια μεταξύ μας γιατί μας ενδιαφέρουν οι επόμενες εκλογές, αλλά σε κάποιο στάδιο θα πρέπει να δούμε και τις επόμενες γενιές. Θα πρέπει να δούμε, ναι, αλλά... πώς διασφαλίζεται η επιβίωση του ελληνισμού στη γη των προγόνων του και των πατέρων του. Έχει επίγνωση και... όμως. Κάνει την αντιπολίτευση, λέει αυτά που λέει το ΑΚΕΛ και ο κ. Κατσιτσοφής. Έχει επίγνωση των κινδύνων. Δηλαδή, μην. Έτσι, κύριε Χατζημαρκάκη. Εγώ δεν υποτιμώ τον πατριωτισμό κανενού κόμματος, κανενός, με συγχωρείτε, κόμματος, κύριε Σούγλη. Θεωρώ όμως. Εδώ η τηλεθεάτρια μας, η κυρία Μαρία, παρακολουθούμε λαλή τον καυκάν του Αντροίνο. Λοιπόν, εντάξει, λέει, η κυρία Μαρία μπορεί να θεωρεί το ΑΚΕΛ με τον συναγερμό. Τη συνέχεια των εξελίξεων. Μπορεί να θεωρεί, λέει, και αν μπαίνει και αυτή στο παιχνίδι το μικροπολιτικό και να θεωρεί αντρόγινον το ΑΚΕΛ με το Δύση. Ακούσαμε και τα Δυσακέλ. Mm. Αλλά ξεχνάει η κυρία Μαρία ότι στην ιστορία αυτού του τόπου οι συνεργασίες, οι πολιτικές που έγιναν για ανάδειξη προέδρων της Δημοκρατίας ήταν μεταξύ ΑΚΕΛ και Δίκο και ουδέποτε μεταξύ ΑΚΕΛ και Δημοκρατικού Συναγερμού. Γι' αυτό είναι η κυρία Μαρία, η οποία πάντοτε προσπαθεί να χτυπήσει το ΑΚΕΛ και το Δύση ότι δίθεν συνεργάζονται για το Κυπριακό, αφήνοντας το Δίκο έξω. Ξεχνά, επαναλαμβάνω, ότι οι μόνες συνεργασίες που έγιναν για την ανάδειξη Προέδρου της Δημοκρατίας σε αυτόν τον τόπο δεν έγιναν ποτέ μεταξύ ΑΚΕΛ και, Δημοκρατικού Συναγερμού. Μας παρακολουθεί, λοιπόν, και σας λέει, υπήρξε, λέει, με την πρημοδότηση πριν μερικούς μήνες. Άρα, στα αφήσει αυτά. Επίσημες συνεργασίες, μίνιμουμ προγράμματα, στήριξη Τάσου Παπαδόπουλου από το ΑΚΕΛ και τους άλλους, στήριξη Δημήτρη Χριστόφια και ούτω καθεξής. Έχετε να σχολιάσετε άλλους συνεργατές. Λοιπόν, εγώ μίλησα για συνεργασία ΑΚΕΛ Δημοκρατικού Συναγερμού που υπονοεί η τηλεθεάτρια. Λοιπόν, τώρα, αυτά, επαναλαμβάνω, δεν υποτιμώ τον πατριωτισμό κανένας κόμματος. Δεν είναι αυτή η ουσία. Η ουσία όμως είναι ότι οι κίνδυνοι πλέον από πλευράς Τουρκίας εκφράζονται δημόσια. Βλέπετε πώς συμπεριφέρεται ο Ταγί Περτογάν. Όχι ότι οι άλλοι, οι κεμαλιστές ή ο κύριος Μπαξελή ή η κυρία Ξενέρ είναι καλύτεροι, μπορεί να είναι και χειρότεροι. Αλλά όλοι είναι πάνω στην ίδια γραμμή του στρατηγικού στόχου της Τουρκίας. Γι' αυτό ο ελληνισμός επιτέλους πρέπει να χαράξει εθνική πολιτική. Και εδώ συμφωνώ απόλυτα με τον τηλεθεατή που είπε ότι πρέπει να υπάρχει εθνική στρατηγική για την αντιμετώπιση του. Και το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Δεν ξέρω αν το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας θα πρέπει να είναι άτυπον εθνικό συμβούλιο, πανεθνικό συμβούλιο, να το πω καλύτερα, γιατί πλέον όποιος δεν αντιλαμβάνεται ότι τα προβλήματα Ελλάδας και Κύπρου σε σχέση με την Τουρκία πρέπει να αντιμετωπιστούν από κοινού, αυτό το κατάλαβε ο Γλαύκος Κλειρίδης και δημιούργησε το ενιαίο αμυντικό δόγμα. Λοιπόν, αν δεν καταλάβουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πρωτοβουλία, βγαίνει μπροστά η Γαλλία σε σχέση με τον ενιαίο μηχανισμό άμυνας και ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ενιαία αμυντική πολιτική, κάτι που πρέπει να στηρίξουμε. Αν δεν καταλάβουμε ότι τα συμφέροντα μας, κύριε Σούλη, να ολοκληρώσω, γιατί αυτά είναι τα σημαντικά. Ναι, αλλά πρέπει να πω και στους υπόλοιπους. Ναι, τελειώνω. Ναι, ναι. Λοιπόν, ότι τα συμφέροντα μας αυτή τη στιγμή ευθυγραμμίζονται με συγκεκριμένα συμφέροντα στην περιοχή, με πολύ συγκεκριμένα συμφέροντα. Και αυτά πρέπει να βλέπουμε στρατηγικά και όχι να παίζουμε το παιχνίδι της Τουρκίας μέσω των Τουρκοκυπρίων. Ελυπούμε, αλλά μπορεί να βρεθούμε προεκπλήξεως τους επόμενους μήνες. Η Τουρκία, επαναλαμβάνω, το 2023, και τελειώνω, το 2023 ολοκληρώνει 100 χρόνια τουρκικής δημοκρατίας. Ο κύριος Ερντογάν έχει πολύ συγκεκριμένους στόχους, τους οποίους υλοποιεί από το 2002 που ανέβηκε στην εξουσία. Και θέλει μέχρι το 2023 να έχει, αν θέλετε, εκπαραθυρώσει τον Κεμάλ Ατατούρκ και να γίνει ο νέος πατέρας των Τούρκων. Πώς θα γίνει αυτό? Χτίζοντας αεροπλανοφόρα, φέρνοντας F-35, δημιουργώντας αμυντική βιομηχανία, κάνοντας βάσεις στη Σομαλία, κάνοντας βάσεις στο Κατάρ, ελέγχοντας πολιτικά τα Σκόπια, την Αλβανία κλπ, περικυκλώνοντας τον ελληνισμό και διεκδικώντας αυτά που γκριζάρει τα τελευταία χρόνια. Αυτή είναι η ουσία των προβλημάτων του ελληνισμού που πρέπει να αντιμετωπίσει και όχι αν ο κύριος Ακιντζή μας είπε να πάμε ξανά σε συνομιλίες ή να κάνουμε ενδιάμεση συμφωνία. Αυτά θα πρέπει να συζητούμε στα πάνελ πλέον. Αναφερθήκατε και εσείς προηγουμένως ότι έχει και σχέδιο Β και έτσι και λοιπά. Σας είπα, το σχέδιο Β είναι ακριβώς το σχέδιο Α. Το δικό μας σχέδιο Β. Σας πω και το δικό μας σχέδιο Β. Ο κυπριακός ελληνισμός πάντοτε έχει ένα στόχο, την επίλυση του κυπριακού προβλήματος, την απαλλαγή της Κύπρου από τα κατοχικά στρατεύματα, την επανένωση και την απελευθέρωση της πατρίδος σε έναν ομόσπονδο κράτος, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο όμως θα διοικείται από ποιους? Από τους νόμιμους κατοίκους του.
Είτε αυτοί είναι Ελληνοκύπροι, είτε αυτοί είναι Τουρκοκύπροι, είτε αυτοί είναι Αρμένοι, είτε είναι Λατίνοι. Η Τουρκία αυτό το πράγμα είναι που δεν θέλει. Θέλει να διατηρήσει ΕΣΑΗ επί κυριαρχία επί της Κύπρου. Και τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, αν που κρίνει ότι μπορεί, γιατί έχει δημιουργήσει τις υποδομές, ίσως και το πολιτικό περιβάλλον τη βολεύει, να υλοποιήσει τους στρατηγικούς της στόχους και στρατηγική της στόχη, τους έχουμε αναφέρει προηγουμένως, είναι η διχοτόμηση του Αιγαίου, είναι ο ακροτηριασμός του ελληνικού κράτους, είναι η αμφισβήτηση της συνθήκης της Λοζάνης, είναι η αμφισβήτηση της συνθήκης των Παρισίων, για να μην σας πω ότι είναι και κατάληψη ολόκληρης της Κύπρου. Μέγα θέμα που πρέπει από μόνο του να το συζητήσουμε όποτε μια θέλετε. Μέρα σε άλλη εκπομπή. Όποτε θέλετε. Και τώρα βέβαια, αλλά έτσι από μόνο του εννοώ. Κύριε Χαριτσοφή, σχολιάστε τα λεγόμενα των τηλεθεατών μας και μετά ο κύριος Βότσης. Καταρχήν θα πω και να ακούσουμε ένα κόμμα τρεις μετά. Ότι σαν κόμμα ουδέποτε επιδιώξαμε ή επιδιώκουμε να είμαστε μέρος μικροπολιτικών σκοπιμότητων. Εξού και η σταθερή μας προσήλωση σε θέματα αρχών σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, ανεξάρτητα το ποιος βρίσκεται στην εξουσία. Αστευόμενος προηγουμένως μου είχετε πει στο διάλειμμα ότι μείνατε μόνοι σας και σας λέω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που μείνατε μόνοι μας. Διότι έχουμε ξεκάθαρη, έχουμε ξεκάθαρη την εικόνα μπροστά μας. Υπόλοιποι... Έχουμε ξεκάθαρη την εικόνα μπροστά μας σε ό,τι αφορά το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε και ποιες είναι οι ενέργειες εκείνες τις οποίες πρέπει να κάνουμε. Γι' αυτό και έχουμε θέσει αυτά τα ερωτήματα. Αν για κάποιους ακούγονται σκληρά, εμάς αυτό το οποίο μας καθοδηγεί... Δεν σας ικανοποιούν οι απαντήσεις που λοιπόν, σας δίνουν. Εγώ λέω ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένας νουνεχής άνθρωπος ο οποίος να αμφισβητεί τον ρόλο που διαδραματίζει η Τουρκία στο Κυπριακό. Και ούτε κάποιος μπορεί να πει ότι οι στόχοι οι οποίοι περιέγραψε προηγουμένως ο Ανδρέας Κυπριανού είναι εξωπραγματικοί. Πιθανώς στα μυαλά κάποιων να υπάρχουν. Τι είναι αυτό που μας ενδιαφέρει. Τι είναι αυτό που μας. Ακριβώς λέω. Στα μυαλά κάποιον μπορεί να υπάρχει. Τι είναι αυτό λοιπόν το οποίο μπορεί να λειτουργήσει ως αντίδοτο σε αυτόν τον μεγάλο ιδεατισμό που χαρακτηρίζει τους πολιτικούς της Τουρκίας, ανεξάρτητα σε ποιο βαθμό μπορούν να υλοποιήσουν οι μη αυτούς τους στόχους. Είναι να καταφέρουμε να απαλλαγούμε από τον εναγκαλισμό της Τουρκίας. Και δρατσόμενος από τον προσδιορισμό που έκανε προηγουμένως για το ποιος είναι ο στόχος. Ποιος πρέπει να είναι ο στόχος μας, ένα ομόσπονδο κράτος το οποίο να επανενώνει τους θεσμούς, την οικονομία και τον λαό στην ουσία, το οποίο να κατοικείται από τους νόμιμους κατοίκους του. Λοιπόν, γι' αυτό. Σίγουρα. Γι' αυτό πόσο έχουμε προσπαθήσει, κύριε Σούχλη. Όλοι μας. Πόσο έχουμε παλέψει αυτά τα ζητήματα. Εμείς, σαν κόμμα τουλάχιστον, έχουμε αποδειθεί σε μια προσπάθεια εκστρατείας μέσα στα μέλη, στα στελέχη, στους φίλους του κόμματος. Να εξηγήσουμε τι είναι αυτό το πράγμα. Γιατί από τις ερωτήσεις των ακροατών σας και πάω σε αυτές, ναι. Έχουν λεχθεί ότι μα τι προσπαθείτε, ό,τι και αναφέρετε, αν είναι σε αυτή την γραμμή πλεύσης, θα ναι, τα απορρίψουμε. Θα απορριφθεί. Έχω την εντύπωση ότι δεν έχουμε μιλήσει στον λαό ποτέ με τη γλώσσα της αλήθειας. Εξού και υπάρχει αυτή η προδιάθεση. Ξέρετε κάτι, το 2002, όταν κυοφορείτον το πρώτο σχέδιο ΝΑΝΑ στην Κοπεχάγη και είχε γίνει τότε η κάθοδος του Σερ Ντέιβιντ Χάνι, αν θυμάστε, ναι. Ένας από τους επιτελείς του είχε ρωτήσει κάποια στελέχη του Υπουργείου Εξωτερικών. Σε 40 μέρες μπορεί να πάτε σε δημοψήφισμα, λέει. Είναι προετοιμασμένος ο λαός να δεχτεί αυτά τα οποία έχουν καταγραφεί κάτω. Όχι. Και το απάντησαν ναι. Ότι ήταν προετοιμασμένος ο λαός ή έχουμε καιρό να προετοιμάσουμε τον λαό. Η ουσία ποια είναι. Ότι αυτή τη στιγμή και επειδή υπάρχουν και τρέχουν οι εξελίξεις, δεν υπάρχει τίποτα στατικό στην πολιτική. Εμείς θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να δράξουμε ευκαιρίες. Δόθηκε μια ευκαιρία και εμείς επιμένουμε να λέμε και το δήλωσε και ο Πρόεδρος ότι έγινε αρκετή δουλειά. Φτάσαμε σε απόσταση, σε ακτίνα συμφωνίας. Αυτό είχε πει παραμονές του διαβόητου δείπνου στον κράτο Μοντανά. Και γιατί επιμένουμε να λέμε ότι ήταν μια ευκαιρία. Γιατί ο Γενικό Γραμματέας του ΟΗΕ, αφού κραζόμενος τις ανησυχίες και των δύο πλευρών, είπε ναι, είναι αναχρονισμός αυτό που υπάρχει στο Σύνταγμά σας. Επεμβατικά δικαιώματα και συνθήκες εγγύσεως, οι οποίες ουσιαστικά ανατροφοδοτούν το αίσθημα της διχοτόμησης. Στα οποία επιμένει η τουρκική πλευρά. Λοιπόν, αναφίβολα.
Και εδώ θα καταλήξω. Και τα επανέλαβαν. Ήταν μια ευκαιρία λοιπόν. Ήταν μια ευκαιρία. Και η καθεστωτική. Βεβαίως. Ήταν μια ευκαιρία λοιπόν να κρυθεί η Τουρκία για να μην μπορεί σήμερα να περιέρχεται τα διεθνή φόρα και να προκαλεί με τον πιο θα έλεγα προκλητικό τρόπο. Όταν προκαλούσε ο Τσαβούσογλου τη Μογκερίνη, πες λέει, εάν φταίμε ή δεν φταίμε. Αυτή ήταν πρόκληση, κύριε Σουγλία μας. Mm-hmm. Άρα ήταν μια ευκαιρία επιτέλους να ξεκαθαρίσει κατά πόσον έχει αυτό το δικαίωμα να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο και να διατείνεται ότι θέλει λύση, mm-hmm. αλλά όλοι οι άλλοι δεν θέλουν λύση. Λοιπόν, ολοκληρώστε με τους τηλεθεατές να πω και στον κύριο Βότση και να ακούσουμε ακόμα λίγο, για το θέμα του Εθνικού Συμβουλίου και απολογούμε στον Άγγελο. Δύο παρεμβάσεις μόνο. Σε ό,τι αφορά στο Εθνικό Συμβούλιο. Δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι αν θα αντικατασταθεί, θα πρέπει να αντικατασταθεί με κάποιο άλλο αντιπροσωπευτικό θεσμό, ο οποίος να είναι. Να παραμείνει το Εθνικό Συμβούλιο, η εισήγηση είναι αυτή. Όχι, είχε πει ο ακροατής, ο τηλεθεατής σας να διαλυθεί και να γίνει κάτι άλλο το οποίο να αφουγκράζεται κτλ. Κτλ. Τη ανησυχία του λαού. Εμείς λέμε ναι, πρέπει να γίνεται συλλογική διαχείριση του εθνικού μας ζητήματος μέχρι να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια βιώσιμη και δίκαιη από τις περιστάσεις λύση. Σε ό,τι αφορά την κυρία Γεωργία για το ποιος κοίταξε τους πρόσφυγες, επειδή και εγώ δείχνω να είμαι εκτοπισμένος, ιδίως αυτούς οι οποίοι έχουν απολέσει αγαπημένα τους πρόσωπα, αγνοούμενους, πεσόντες, έχω την εντύπωση ότι επειδή κυοφορείται από πλευράς της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή μια αλλαγή πολιτικής πάνω σε αυτά τα ζητήματα, ναι. Δεν το λέω σαν εκτοπισμένος και μόνο. Το λέω γιατί νιώθω πως ναι, από τη μια θα πρέπει να προσπαθούμε επιτέλους να καταλήξουμε σε μια διευθέτηση του Κυπριακού για να μπορέσουν να παυληθούν οι συνέπειες και οικονομικές και κοινωνικές που δημιουργούνται, γιατί κάποιοι έχασαν σχεδόν τα πάντα, για να μην πω σχεδόν, τα πάντα ουσιαστικά έχουμε χάσει μέσα σε μια νύχτα. Άρα είναι επιτέλους καιρός να δούμε πώς και με ποιον τρόπο αυτό το άχθος το οποίο ουσιαστικά κουβάλισαν στην πλάτη τους κατά κύριο λόγο οι εκτοπισμένοι, και δεν εννοώ μόνο τις περιπτώσεις που έχασαν αγαπημένα πρόσωπα, που αυτά, σε αυτά υποκλεινόμαστε προς Θεού, αλλά και όλα τα άλλα τα οποία έχουν επισυμβεί στην πορεία και για τα οποία δυστυχώς δεν υπήρξε η εκπόνηση μιας πολιτικής η οποία θα μπορούσε να βοηθήσει στην πιο δίκαιη κατανομή μάλιστα αυτού του προβλήματος ή αυτής της οικονομικής πληγής η οποία άνοιξε τότε με την κατοχή του λοιπόν μεγάλου μέρους της πατρίδας. Να έρθω και στον κύριο Βότση για να σχολιάσει ωραία τα λοιπόν λεγόμενα των τηλεθεατών μας και να ακούσουμε και άλλους αφού έχουμε χρόνο. Οι τηλεθεατές βγάζουν την εικόνα την οποία είχα περιγράψει εγώ στην αρχή, ότι είναι απογοητευμένοι από την κατάσταση που βλέπουν, όχι μόνο σε αυτό το πάνελ ή εδώ. Δεν λέω ότι εδώ είναι η χειρότερη κατάσταση που μπορεί να βρουν. Από τι αποπνέει η πολιτική ηγεσία τον τρόπο που χειρίζεται τα πράγματα. Και διαρωτούμε αν το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας θα έχει τα ίδια αποτελέσματα με το ότι έχει με τα αποτελέσματα που έχει το Εθνικό Συμβούλιο. Διαρωτούμε για τη χρησιμότητα του. Εγώ αντιλαμβάνομαι στη δική μου την αντίληψη, ένα σώμα που θα χειρίζεται θέματα εθνικής ασφάλειας θα πρέπει να είναι ένα σώμα το οποίο θα κάθεται, θα παίρνει αποφάσεις, θα υλοποιούνται παρά τις όποιες διαφωνήσεις υπάρχουν στο σώμα. Αλλά εδώ βλέπω την Τουρκία που έχει αντίστοιχα σώματα. Στο Κυπριακό ή στη διεθνή πολιτική τους δράση βλέπετε διαφορές, βλέπετε διαφοροποιήσεις. Κάθονται, αποφασίζουν και έχουν περάσει πόσες κυβερνήσεις και έχουν την ίδια στρατηγική. Και η Τουρκία. Και η Τουρκία, ναι. Άρα εγώ λέω ότι είμαι πιο απογοητευμένος από τους τηλεθεατές. Πρώτα απ' όλα εμείς, κύριε Βότση, η δική μας πλευρά, δεν έχουμε ακόμη καταλήξει και έχουμε διχάσει κιόλας στον κόσμο για τη μορφή λύσης που θέλουμε. Εγώ λέω ότι είναι πολύ σοβαρό θέμα το ότι ο κόσμος έχει δίκιο, κύριε Καριτσοβίς. Και εσείς και ο κ. Ούτε ο κόσμος ξέρει. Δεν έχει προβληματιστεί ο κόσμος. Εξού και βλέπουμε καταρχήν ο κόσμος τοποθετείται χωρίς να έχει ενώπιον του τελικά κείμενα. Ναι, και εγώ λέω ότι το πλαίσιο Μπουτέρες όπως το παρουσιάζεται, όπως το βλέπει ο κόσμος, δεν μπορεί να αποτελέσει λύση του κυβέρνου και πρέπει στις αναλύσεις που κάνουμε όταν κρίνουμε τον συνομιλητή, πρέπει να υποδείξουμε στον κάθε συνομιλητή ότι η έννοια του, μία βασική έννοια είναι να πείσει και την άλλη πλευρά στις διαπραγματεύσεις να πετύχει κάτι καλό, αλλά κυρίως να μπορέσει μετά να το περάσει και από τον κόσμο. Ο κόσμος, αν δεν έχουμε σημαντικές
σημαντικά κέρδη στα θέματα εγγύησεως, επιχειρηματικών δικαιωμάτων και ασφάλειας, δεν θα είναι έτοιμο να δεχτεί οποιαδήποτε λύση η οποία θα προϋποθέτει υποχωρήσεις σε θέματα εσωτερικής διακυβέρνησης. Mm-hmm. Μόνον τότε και πάλι δύσκολα, εάν στα θέματα που έχουν να κάνουν με αυτό που είπε προηγουμένως ο Κυριάκος, να ξεμπερδέψουμε με την Τουρκία και να μπορέσουν οι μόνιμοι νόμιμοι κάτοικοι αυτού του νησιού να διαχειριστούν την πατρίδα τους όλοι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, εκεί δύσκολα, αλλά νομίζω με κοινή δράση όλων μπορούμε να πετύχουμε ο κόσμος να προσεγγίσει μια λύση του Κυπριακού. Άρα λέω ότι έχει τεράστια σημασία να καταφέρουμε, για να πάω και στο κομμάτι που ανάλυσε προηγουμένως ο Ανδρέας, σε μια πολύ δύσκολη στιγμή για το που βρίσκεται η Τουρκία γεωστρατηγικά, δύσκολη για μας, γιατί η Τουρκία δείχνει τα δόντια της. Δείχνει ότι η στρατηγική του Ερντογάν δεν είναι να είναι μια χώρα περιφερειακή δύναμη, η οποία να είναι, ξέρω εγώ, μια εκτός πολλές χώρες μελών του ΝΑΤΟ. Η Τουρκία θέλει να καταστεί στην περιοχή υπερδύναμη, θέλει να ελέγξει πολύ περισσότερα από ό,τι της επιτρέπουν τα σύνορά της, εξού και κάνει όλα αυτά που ανάλυσε ο Ανδρέας και συμφωνώ για να μην τα επαναλάβω. Άρα το ερώτημα είναι τι κάνουμε εμείς. Πάνω τελεία να πω στο θέμα που ο κύριος Άγγελος ρώτησε, Ερντογάν versus Ακιντζίαν, ότι θα θέλει τον Ακιντζίαν κλπ. Εγώ δεν μπορώ σήμερα που μιλάμε να πω, να κρίνω ποιος μας συμφέρει να εκλεγεί πρόεδρος στην Τουρκία. Ειλικρινά. Άρα ρωτηθούμε τώρα, ξέρει, η πρώτη μας αντίδραση είναι δεν θέλει κανείς τον Ερντογάν, προφανώς, αν μας ρωτήσει τότε. Είναι ο άλλος που μπορεί να είναι πολύ χειρότερο. Το ερώτημα είναι... Εγώ δεν θα σε απαντήσω έτσι. Ναι, δεν ξέρω τι θα απαντήσω, αλλά λέω ότι εκτός το ότι φαίνεται ότι η Τουρκία, όποιος και να βγει, έχει την ίδια πολιτική όσον αφορά τα διεθνή θέματα και το κυπριακό, όμως λέω ότι καμιά φορά, ακούγοντας και τους υπόλοιπους, μπορεί να σου βγουν και χειρότεροι. Άρα είναι ένα θέμα που τουλάχιστον δεν μπορεί να δοθεί τουλάχιστον μια ξεκάθαρη απάντηση. Όμως έχει δίκιο ο τηλεθεατής που λέει ότι αφορά. Έχει δίκιο ο τηλεθεατής στην αναφορά για τον Ακιντζή. Εντάξει, τώρα. Τι κάνουμε εμείς. Ολοκληρώσε ο Άγγελος. Τι κάνουμε εμείς. Εγώ λέω ότι αυτή τη στιγμή σίγουρα εμείς πρέπει να πάση θυσία να προσπαθούμε στα πλαίσια του διαλόγου να βρούμε λύση χθες για την Κύπρο. Όμως αυτή η λύση που θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε πρέπει να είναι καλύτερη από την υφιστάμενη κατάσταση. Χωρίς να σημαίνει ότι η υφιστάμενη κατάσταση μας βολεύει. Δεν μας βολεύει καθόλου. Mm-hmm. Δεν μας βολεύει καθόλου. Βλέπουμε ότι είμαστε στη δίνη των συμπεριφορών της Τουρκίας για όλα αυτά που υποθέσαμε προηγουμένως. Και ένα από τα σενάρια τους είναι είτε όπως είναι σήμερα να ελέγχουν τη Βόρεια Κύπρο και να παρενοχλούν τα υπόλοιπα εδάφη ή ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ή στόχος τους είναι σε κάποια φάση ακόμη και μέχρι της πλήρης κατάληψης της Κύπρου. Μάλιστα. Άρα δεν μας βολεύει το ότι είμαστε. Τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να προσπαθήσουμε στις δυνάμεις που έχουμε. Ποιες είναι οι δυνάμεις που έχουμε. Έχουμε, παρόλο που θα θέλαμε περισσότερα, την ευρωπαϊκή μας ιδιότητα. Εκεί πρέπει να χτίσουμε περισσότερο. Στην Ευρώπη, να πούμε ότι με την φυγή της Αγγλίας, με ό,τι αυτό σημαίνει για τον Κυπριακό, ενδεχομένως να διαμορφώνονται καλύτερες συνθήκες στήριξης από Γαλλία, Γερμανία, της Κύπρου, από ότι από Αγγλία, Γερμανία, Γαλλία, της Κύπρου. Και συμφωνώ μαζί σας ότι δεν έχει νόημα ποιος θα βγει πρόεδρος στην Τουρκία. Τα ενεργειακά. Η πολιτική τους προς το Κυπριακό θα είναι πάντα ίδια. Έτσι, τα ενεργειακά είναι ένα χαρτί που έχουμε ισχυρό, το οποίο πέραν του ότι μας δίνει αρκετές δυνατότητες να ενισχύσουμε και τη διαπραγματευτική μας θέση, την ίδια ώρα φέρνει στο παιχνίδι παίχτες, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ, η Γαλλία, η Ιταλία και όχι μόνο. Και η Αγγλία, η Ολλανδία, μέχρι τον Ντισελ που είναι Ολλανδικό συμφέρον. Λέω λοιπόν ότι μια μεγαλύτερη προσέγγιση προς τη Δύση, όσο και αν αυτό μπορεί να έχει τις αντίστοιχες αντιδράσεις, θεωρώ ότι θα μας βοηθούσε αυτή τη στιγμή. Γιατί όπως και οι άλλοι παίζουν τα παιχνίδια τους, και βλέπετε ότι ενώ η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ και αυτή τη στιγμή παραγγέλει και ενδεχομένως να έχει σύντομα κοντά της του S-400 που είναι ρωσικό όπλο, που δεν είναι μόνο όπλο, είναι και ραντάρ την ίδια ώρα και θα βάλει σε βάση του ΝΑΤΟ, σε χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, ρωσικό ραντάρ,
το οποίο θα επηρεάζει την περιοχή και το Ισραήλ, σκεφτείτε τι αυτό σημαίνει, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι κακό κάθε χώρα να παίξει με όλα τα συμφέροντα που είναι γύρω της. Και νιώθω ότι μια προσέγγιση προς τα δυτικά συμφέροντα, πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή θα ήταν ωφέλιμη για τον τόπο μας, αφού λάβει κανείς υπόψη επίσης ότι και την κυπριακή οικονομία πλέον, με την εμπλοκή και αμερικανικών συμφερόντων στις τράπεζες μας και στην ελληνική και στην Τράπεζα Κύπρου, υπάρχουν πλέον συμφέροντα των Αμερικανών εδώ. Βεβαίως. Όπως επίσης υπάρχουν συμφέροντα και όλων αυτών οι οποίοι επενδύουν στην Κύπρο με διάφορους τρόπους. Άρα όλα αυτά θα πρέπει να είναι το σχέδιο το δικό μας αντιμετώπισης της τουρκικής αδιαλαξίας. Και όχι να τρογόμαστε μεταξύ μας όπως κάνουμε μέχρι σήμερα. Πάμε σε Λευκοσία ξανά στον κύριο Αλέξανδρο να πάρουμε έτσι όσο το δυνατόν περισσότερο μπορούμε για να κλείσουμε τις γραμμές. Σύντομοι όμως όλοι σας παρακαλώ για να βγάλουμε περισσότερους. Μετά θα περάσουμε στις διαφημίσεις μας και θα επανέλθουμε με καταληκτικά ουσιαστικά σχόλια. Φτάνουμε στο τέλος. Έφαγμα στην ώρα μου. Το λοιπόν. Εσείς αρέσκει σας νομίζω να ακούτε τους τηλεθεατές την άποψη τους, έτσι. Λοιπόν, κύριε Αλέξανδρε, καλησπέρα, σας ακούμε. Ναι, γεια σας κύριε Ζού. Γεια σας. Θέλω να αποταθώ στους δύο κυρίους του Δησί και του ΑΚΕΣ. Κυπριανού Χατζητσοφή. Ναι, Κυπριανού Χατζητσοφή. Ναι. Λοιπόν, εγώ έχω μια απορία. Όταν πάνε οι αντιπροσωπείες οι δικές μας με τους γραμματείς μαζί και τους πολιτικούς και ξέρω εγώ, και κλείδει το ύψιστος οργανισμός στα Ηνωμένα Έθνη έναν έγγραφο και κάνουν ανάγνωση. Πώς είναι αυτοί οι κύριοι, δεν μπορούν να κάνουν μια απλή ανάγνωση των εγγράφων και περιμένουμε να μας λύσουν και το Κυπριακό. Και θέλω να πω ότι ο κύριος Βότσης έκανε μια ανάλυση προς την σωστή κατεύθυνση, προς τα εκεί πρέπει να κλείνουμε. Και παρακαλώ τους κυρίους του ΑΚΕΛ και του ΔΙΣΥ να συμπεριφέρονται καλύτερα, γιατί εγώ αλλάζω μια εβδομάδα τώρα αλλάζω στο κανάλι μου και αρχίζω. Και τον κύριο Αναστασιάδη τον αλλάζαμε αρχίζω για τα έγγραφα και τον κύριο Κυπριανού τον αλλάζαμε να αρχίζουν τα έγγραφα. Μάλιστα. Και προηγουμένως είχα άλλον κανάλι πάλι και το άλλαξα όταν μου τηλεφωνήσατε. Γιατί τους έχουμε βαρεθεί πλέον να τους ακούμε κάθε μέρα και να μην μας λένε τίποτα στην ουσία. Ευχαριστούμε κύριε Αλέξανδρε, σας τηλεφωνήσαμε. Πιάσετε για να βγείτε. Εξηγούμαστε τα υπέρα, εξηγούμαστε. Εξήγα το σύστημα. Έχουμε μέσος όρος περίπου 50 τηλεφωνήματα την ημέρα, ειλικρινά σας λέω, και έχω διαπιστώσει ότι όταν συζητάμε για Κυπριακό συνομιλίες είναι πιο αυξημένη η συμμετοχή των τηλεθεατών μας. Είναι το μεγάλο θέμα. Και αντιλαμβάνεστε τι γίνεται πραγματικά. Όταν λέμε, λοιπόν, παίρνει ο τηλεθεατής, θέλω να βγω, μάλιστα, το όνομα σας, το τηλέφωνο σας και να πάρουμε πίσω μόλις αρχίσουν οι τηλεφωνικές. Σημειώνετε. Παίρνει άλλος, πρώτος, δεύτερος, τρίτος, πέμπτος, δέκατος, πάει. Και μετά όταν έρθει η ώρα το τηλεφωνικό, παίρνουμε πίσω όλους τους. Ναι. Σπαταλάς το χρόνο. Λοιπόν, ο κύριος Χρήστος από Αμόχωση, τον κύριε Χρήστο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Σας ακούμε. Καταρχήν, συγχαρητήρια. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Για την εκπομπή σας. Ήθελα να αρχίσω με μια έτσι, σαν παράπονο να το πούμε. Ναι. Ο κύριος Κυπριανού, να αφήνει και λίγο τους υπόλοιπους να μιλούν. Εντάξει, μιλήσαν. Μπορεί να μιλήσει και 3 λεπτά παραπάνω, αλλά μιλούν και οι άλλοι. Συγγνώμη, αλλά είναι λίγο έτσι... Πώς να το πούμε... χτυπητών. Αμόχος τους παιδιά, κύριος Χριστός. Λοιπόν, θέλεις να ρωτήσεις, κύριε Χριστό μου, κατάληξε. Ναι, το ΑΚΕΛ και το ΔΙΣΥ είναι ο καυκάς του ανδροϊνού που λέμε. Τούτο να το σταματήσω γιατί δεν κάνει καλό γενικά για την Κύπρο. Μάλιστα. Κύριε Χρήστο, με ευχαριστώ. Πάμε Αυγόρου στον κύριο Γιώργο. Μετά Πάφο επίσης ο Γιώργος, κύριος Γιώργος. Ο κύριος Γιώργος από Αυγόρου. Καλησπέρα κύριε Γιώργο. Καλησπέρα κύριε Σούγλη. Από θέ μας μιλάς. Πάρε πιο κοντά το τηλέφωνο σου, μιλά πιο δυνατά. Να μιλήσω πιο δυνατά οπωσδήποτε καλύτερα. Τώρα είμαι πιο καλά. Λίγο. Δύο πιο καλά. Σας ακούμε. Λοιπόν, αγαπητέ κύριε Σούβλη, εγώ συμφωνώ με την τοποθέτηση του φίλου μας του Βότση την τελευταία. Ναι. Που μας είπε ότι πρέπει να πάμε στη Δύση, που πάντα ήταν η θέση μας στη Δύση, διότι
τούνταξο τραβήματα και με τη Σοβιετική Ένωση και ποτέ πολλά αντίδεματα για την καταστροφή στην Κύπρο. Έτσι τυχαία που είπε ο Κίσιντζερ, ο Μακάριος πάει να γίνει ο κάστρος της Μεσογείου. Λοιπόν, το ένα δεν τούτο. Τούν την ώρα είναι η καλύτερη ώρα να πάμε στην Αμερική που εγκοτραδίστηκε με την Τουρκία. Είπε ότι να μας φύγει το εμπάκο για τα όπλα, πρέπει να σουρουπώσουμε την οικονομία μας. Όχι να διούμε πίσω ότι αφαιρέσαμε από το δημόσιο, έπρεπε να δώσει μόνο τους χαμηλόμισθους και ό,τι λεφτά περισσεύουν να πάνε στην άμυνα και να συνεργαστούμε με την Αμερική για να βρούμε σωτηρία. Άμα κάνουμε ό,τι κάνουμε η Τουρκία, δύο Αμερική, δύο Ρωσία και δύο Βοτή και πολλά, δεν έχουμε σωτηρία, αγαπητέ κύριε Σούκλη. Ευχαριστούμε, κύριε Γιώργο μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε μπάφο επίσης, κύριο Γιώργο. Κύριε Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Σούκλη. Γεια σα. Είμαι γέννημα του 1944. Έχω ζήσει γεγονότα του 55-60, του 63, του 67, του 74. Για μένα αυτά όλα ήταν ανώδυνα. Από το 74 μέχρι σήμερα, κατ' επανάληψη, η Κυπριακή Βουλή, η Ελληνική Κυπριακή Βουλή, μας έχει πουλήσει κατ' επανάληψη με αυτά τα οποία πουλούν τώρα. Έχετε βάλει στην τηλεόραση. Έχεις μέσο. Η αλήθεια καίει. Εγώ αισθάνομαι ότι πρέπει να πάνε αρκετοί για σχάτη προδοσία. Χρηματιστήριο. Ομόλογα. Κιά και πια δεν έχουν πουλήσει ο Κυπριακός λαό. Mm-hmm. Ακόμα και το μαχαίρι είναι νύπρε το κόκαλο. Πότε θα τα καταλήξουν οι κύριοι που είναι απέναντί σας. Έχετε δίκιο, κύριε Γιώργο. Μα δεν αρκεί να έχω δίκιο. Πρέπει να φροντίσουν και είναι οι κύριοι που φτηνοπληρώνονται. Κάποτε να δικαιωθεί τόσο ο λαός. Όχι μια πρόοδοση για πας την άλλη. Και μάλιστα, μάλιστα. Ο Κυπριακό λαό να τσακώνεται. Ποιον να βγάλει βουλευτή. Ποιον να βγάλει πρόεδρο. Και η προδοσία να συνεχίζεται συνέχεια. Ευχαριστούμε, κύριε Γιώργο μου. Να είσαι καλά. Θα σχολιάσουν αμέσως μετά τις διαφημίσεις οι τηλεθεατές μας. Οι καλεσμένοι μας με καταληκτικά σχόλια. Οπότε συνορκιάστε τα, διότι θα έχουμε πολύ χρόνο μετά τις διαφημίσεις. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί. Η αλήθεια και οι αγαπητοί τηλεθεατές, μας μένουν 10 λεπτά. Αγαπητοί κύριοι, έχετε από 3 λεπτά καταληκτικό σχόλιο και σχολιασμό, απάντηση στα λεγόμενα των τηλεθεατών. Αρχίσω από τον κύριο Βότση, μετά ο κύριος Καλιτσοφής και μετά ο κύριος Κυπριανό. Όντως έχουν εντοπιστεί εδώ ότι το αντρόγινο έχει κάποια προβλήματα από κοντός τηλεθεατές. Είπαμε στο δυο φορές σήμερα τηλεθεατές. Δεν θα το σημειώσουμε. Λοιπόν, να πω ότι έχω πει ότι όντως κάποιος τηλεθεατής συμφωνεί ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και τα δυτικά συμφέροντα, χωρίς, εν πάση περιπτώσει, ότι πρέπει να. Δεν σημαίνει ότι με το να κινείσαι με κάποια επιπλέον καλύτερη σχέση με τη Δύση, θα χάσεις την Ανατολή. Εδώ βλέπουμε τι κάνει η Τουρκία και πώς εκμεταλλεύεται και τους δύο. Εγώ λέω, εμείς μπορούμε να συμπεριφερθούμε πολύ καλύτερα και στους δύο και να κάνουμε τη δουλειά μας όσο μπορούμε πιο αποτελεσματικά. Εντάξει, για τα οικονομικά. Αναμένει και η Βουλή και οι βουλευτές την νομική υπηρεσία, η οποία εδώ και 3-4 χρόνια έχει ξεκινήσει όλη αυτή την προσπάθεια για να βάλει αυτούς που πρέπει να μπουν εκεί που πρέπει να είναι, να ολοκληρώσει το έργο της. Δεν μπορεί να κάνει κάτι η Βουλή, δεν μπορεί να κάνει κάτι η κυβέρνηση. Το θέμα είναι καθαρά στην νομική υπηρεσία. Έχουμε πει στη Βουλή δεκάδες φορές ότι όποια εργαλεία θέλει η νομική υπηρεσία είναι στη διάθεσή της, και προσωπικό αν χρειάζεται, και συστήματα αν χρειάζεται, και οτιδήποτε θα βοηθήσει τη δουλειά της το έχει. Περιμένουμε και εμείς τα αποτελέσματα. Τώρα, καταληκτικό σχόλιο, να πω ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Παρέθεση, επειδή εγώ πάντα λέω την αλήθεια και κρατώ και ενήμερο στους τηλεθεατές μου, αναφερθήκατε στην νομική υπηρεσία. Έχουμε καλέσει αρκετές φορές το Γενικό Εισαγγελέα, ο οποίος θα μπορούσε να μας δώσει και απαντήσεις για πάρα πολλά θέματα. Σήμερα τον είδα σε δύο τηλεοπτικούς σταθμούς. Πηγαίνει όσους, σε όσους εδρεύουν στην Λευκοσία. Νομίζω ότι είναι ευκαιρία να είναι και εδώ στο Capital για να μπορούν να έχουν οι τηλεοπτικές. Τον δυσκολεύει το ότι παρόλο να εκπέμπουμε με Κύπρια, η έδρα μας είναι στη Λεμεσό. Το λέω για να μην διερωτάστε κιόλα και για να ξέρετε κιόλα για ποιο λόγο δεν τον είχαμε. Για να κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή, εγώ λέω ότι σας περιμένουμε, κύριε έχουμε δύσκολη δουλειά
έχουμε πολύ δύσκολο αντίπαλο, όμως πρέπει να συσπυρώσουμε δυνάμεις, να βρούμε κοινών τρόπων επικοινωνίας όλες οι πολιτικές δυνάμεις για να πετύχουμε το καλό δυνατό αποτέλεσμα για τον τόπο μας. Αυτή η εικόνα των συνεχών καυγάδων μεταξύ μας, που δυστυχώς έχει επιδεινωθεί το τελευταίο διάστημα, δεν είναι υπεύθυνο συμφερόντων του κυπριακού λαού. Άρα θα πρέπει να βρούμε τους τρόπους, ξεκινώντας από το πρώτο της Δημοκρατίας και τις πολιτικές δυνάμεις του Εθνικού Συμβουλίου, του καλύτερου δυνατού συντονισμού, γιατί επαναλαμβάνω, ο εχθρός είναι και σκληρός και δύσκολος και επικίνδυνος. Αυτά ήθελα να πω κλείνοντας. Κύριε Χαριτσοφή. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από την αναφορά του κυρίου Αλέξανδρου σε ό,τι αφορά στα έγγραφα των ΗΠΑ, αν κάνουμε απλή ανάγνωση κτλ. Εμείς αυτό το οποίο θέλουμε να τονίσουμε ξανά και ξανά, και απαντώ και στους υπαινιγμούς για καυγά ανδρογίνου. Δεν είναι καυγά ανδρογίνου που κάνουμε. Είναι πολιτική. Είναι η πολιτική μας προσέγγιση σε ό,τι αφορά στο μείζον πρόβλημα που είναι το Κυπριακό. Και σε καμιά περίπτωση δεν πρόκειται εμείς να σταματήσουμε να λέμε αυτό το οποίο θεωρούμε πως εξυπηρετά το καλό νόμιμο συμφέρον του Κυπριακού. Είπα και προηγουμένως ότι και πολιτικό κόστος πιθανόν να είχαμε πληρώσει και πληρώνουμε, αλλά οι θέσεις αρχόμου υπερασπιζόμαστε, είναι εκεί και θα τις υπερασπιζόμαστε. Λέχτηκε για την πραγματικότητα την οποία ζούμε και είναι καλύτερη αυτή. Εμείς έχουμε να πούμε ότι αυτή η πραγματικότητα είναι επίπλαστη. Είναι ψευδής πραγματικότητα. Ο κίνδυνος να οδηγηθούμε στη διχοτόμηση με τη συνέχιση της στασιμότητας. Όχι. Κάποιος από τους ακροατές. Δεν πορευόμαστε με την κατοχή. Κάποιος από τους ακροατές. Εμείς λέμε ότι η κατάσταση ως έχει δεν αποτελεί λύση και πολύ περισσότερο η ιστορία έχει δείξει, κύριε Σούγκλη, ότι τα παρατεταμένα αδιέξοδα γεννούσαν νέα δεινά και ουσιαστικά αποδυνάμωναν τη δική μας πλευρά. Είναι γι' αυτό το λόγο που, ναι, απαιτήσαμε και απαιτούμε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, γιατί ξέρουμε πως δεν υπάρχει άλλη διέξοδος εκτός από τις συνομιλίες, στο να προχωρήσει και ουσιαστικά να απαντήσει θετικά στην πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα για να μπορέσουμε να έχουμε επανέναξη των συνομιλίων. Αναφέρθηκε προηγουμένως ο τηλεθεατής σας για τα ενεργειακά μας αποθέματα και ο Άγγελος έκανε μια αναφορά. Ολοκληρώνω. Ναι. Λέω ότι ναι, είναι ένα ισχυρό χαρτί στα χέρια μας. Θα μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε μόνο με ασφάλεια, εάν και εφόσον υπάρξει λύση στο Κυπριακό. Διαφορετικά, και αυτό τουλάχιστον είχαμε πει. Και αυτό αφήσαμε να νοηθεί παντού, ότι διασφαλίσαμε μέσα από τη σύγκληση Χριστόφια Ταλάτ, η οποία έγινε αποδεχτή από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, στην τελευταία σύνοδο η οποία είχε γίνει αποδεχτή ως μια προχωρημένη θέση, στο να μπορέσει να υπάρχει αξιοποίηση και να έχουν όφελος και οι δύο κοινότητες. Άρα εμείς λέμε πως επήγει η λύση και για αυτό το σκοπό, για να μπορέσουμε όντως να μιλούμε για αξιοποίηση και όφελος προς τον Κυπριακό λαό. Άρα, για μας, η υπόθεση της επανέναρξης των συνομιλιών για να οδηγηθούμε το συντομότερο διαδόση σε μια λύση είναι εκ των Ούγκανεφ και δεν θα φημωθούμε σε καμιά περίπτωση, λοιπόν, με τις οποιασδήποτε εχμές και αναφήνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχει απλώς επειδή, αφού είπαν ότι ήσασταν και λίγο γλωσσάρης, να πει. Δύο λεπτά θα μιλήσει. Την πορεία. Ζητώ την κατανόηση σας. Έχουμε λίγο χρόνο. Είναι ένας τηλεθεατής, οδηγός ταξί στην Αγία Νάπα. Είδε την συζήτησή μας. Θέλει να μιλήσει για ένα άλλο θέμα όμως. Να του δώσω τον χρόνο. Έτσι, ένα-δύο λεπτά. Και μετά θα καταλήξουμε με τον κύριο Κυπριανό. Και αν μπορούμε να βοηθήσουμε την περίπτωση. Κύριε Χριστάκη, καλησπέρα, σας ακούμε. Θέσω το θέμα για τα καύσιμα, ναι, τα οποία είναι πολύ ακριβά και για το επάγγελμα μας υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Και εκείνο που θέλω να πω για μένα να ακούσουν οι βουλευτές, εμείς θέλουμε να έρθουν κάτω στην Αγία Νάπα το τηλέφωνο μου να το πάρουν από εσάς, ναι, και να τους υποδείξουμε ένα μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει και είναι και ακριβά τα καύσιμα για όλο τον Κυπριακό λαό. Διότι τα λεωφορεία
ξέρω σίγουρα, φρόντισα και έμαθα, τα λεωφορεία που υπάρχουν και πληρώνει τα η Κυπριακή Δημοκρατία, τα λεφτά που πιάνουν τα λεωφορεία, διότι δουλεύουν με τα χιλιόμετρα τα λεωφορεία και όχι με τους πελάτες, είτε άδεια είναι είτε γεμάτα είναι, παίρνουν τα ίδια λεφτά, τα βάλουν φόρους πάνω στα καύσιμα. Και τα καύσιμα σήμερα είναι ένα 40 το λίτρο. Εμείς δεν μπορούμε να ζητήσουμε ούτε αύξηση για τα κόμιστρα μας, διότι υπάρχουν πάρα πολλοί πειρατές. Υπάρχουν πάρα πολλοί πειρατές οι οποίοι το κράτος... Θα σας δώσω το τηλέφωνο του κυρίου Χριστάκη. Μεγάλο θέμα, πολύ συζητημένο. Πολύ μεγάλο το θέμα μου, ναι. Εμείς θέλουμε να έρθουν οι βουλευτές της επαρχίας αμοχώς του, να έρθουν κάτω, να κάτσουν μαζί μας η ώρα 9 το πρωί, ως η ώρα 11. Υπάρχουν 70 δρομολόγια, 70 δρομολόγια με το λεωφορείο 102, εκτός το 502, εκτός το 711. Κάθε 3 λεπτά. Εμείς θέλουμε να υπάρχουν λεωφορεία. Σε όλον τον κόσμο υπάρχουν λεωφορεία. Δεν είπαμε να μην υπάρχουν λεωφορεία. Αλλά πριν 8 χρόνια, για να πάει κάποιος από τον Πρωταράνη στη Λάρνακα, από τον Πρωταράνη στη Λάρνακα έθελε 7 ευρώ. Σήμερα πάει με 4 ευρώ με το υπεραστικό λεωφορείο και οι πελάτες δεν το χρησιμοποιούν όλοι οι πελάτες και περιμένουν το 7-11 με έναν 50, σε παρακαλώ, με 1,5 ευρώ. Πάει από τον Πρωταράνη στη Λάρνακα με 1,5 ευρώ. Κύριε Χριστάκη μου, ναι, σε ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το τηλέφωνο στους καλεσμένους μας. Και θα επανέλθουμε μια μέρα ειδικά για αυτό το θέμα, νομίζω, διότι είναι όντως μέγα θέμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καταληκτικά, και μόλις κλείσουμε θα δώσουμε το τηλέφωνο του κυρίου Χριστάκη. Όντως, δείτε το ως βουλευτές το θέμα. Επειδή αφορά και τη συγκεκριμένη επαρχία, θα το μεταφέρουμε στους συνάδελφους εξ αμοχώς. Λοιπόν, τα καύσιμα έχουν πάρει φωτιά. Ναι, ο κύριος Αβέροφ να ξαναπεράσει από το πρατήριο που ξαναπέρασε για να δούμε τι θα σχολιάσει τώρα. Λοιπόν. Εσείς έχετε 2 λεπτά, κύριε Κυπριανού, και απολογούμε. Λοιπόν, δεν υπάρχει καμία απολύτως αμφιβολία ότι με την εξέλιξη και την ικανότητα πλέον της τεχνολογίας για εξόρυξη φυσικού αερίου και υδρογονανθράκων από μεγάλο βάθος πετρελαίου δηλαδή, ότι αν καταφέρει η Κύπρος και η Ελλάδα να γίνουν ενεργειακά κέντρα και να εκμεταλλευτούν τις δικές τους αποκλειστικές οικονομικές ζώνες και να εξορίξουν φυσικών αέριων και πετρέλαιο, αυτό θα σημαίνει σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα ότι γίνονται οικονομικές και γεωπολιτικές δυνάμεις. Αυτό δεν το θέλει σε καμία περίπτωση η Τουρκία. Θέλει εκείνη μέσα από την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων είτε στην αποκλειστική ζώνη της Κύπρου, είτε στην Ανατολική Μεσόγειο, είτε νοτίως της Κρήτης, να έχει εκείνη το όφελος για να γίνει εκείνη η περιφερειακή δύναμη. Άρα, εκείνη είναι το μεγάλο πρόβλημα. Εγώ θα συμφωνήσω σε 2 ακροατές και μάλιστα κάθετα, γιατί αυτή δεν πάντοτε η θέση μου. Ανήκουμε στο δυτικοευρωπαϊκό σύστημα συμφερόντων και ασφάλειας. Και το έχουμε πλέον επιλέξει. Το 2004, 1η Μαΐου, γίναμε χώρα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα λεπτό, κύριε Κυπριανού. Λοιπόν, αυτό μας έβαλε σε συγκεκριμένο άξονα συμφερόντων. Και καλώς πράξαμε. Η πολιτική του επιτίδιου ουδέτερου ουδέποτε βοήθησε καμία χώρα. Και αν είχαμε ξεκάθαρες συγκεκριμένες πολιτικές, μπορούσαν και να αποφεύγαμε αυτά τα οποία όλα σήμερα βιώνουμε. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι ο Νίκος Αναστασιάδης για πρώτη φορά εγκλώβησε και στο Μοντμπελερά και στο Grand Montana την Τουρκία για πρώτη φορά και την έφερε στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων. Και έχουν διαφανεί πλέον ξεκάθαρα η στρατηγική της στόχη. Δεν θέλω να φοβήσω κανέναν λέγοντας όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν με τις νεοοθωμανικές προσεγγίσεις και τακτικές και τις ισλαμοφασιστικές του Ταγί Περτογάν. Δεν είναι θέμα εκφοβισμού, η Τουρκία αυτή είναι η στόχη της, αλλά απέναντι της, στην προσπάθεια υλοποίησης αυτών των στόχων, έχει τεράστια προβλήματα. Εσωτερικά, οικονομικά, αλλά και ένα σωρό χώρες της περιοχής, συμπεριλαμβανομένης και της πέραν του Ατλαντικού υπερδύναμης, η οποία δεν ευνοεί μια τέτοια εξέλιξη. Πρέπει να κλείσω. Ολοκληρώνω λέγοντας το εξής. Ερτογάν ή άλλος.
η άλλη, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι χειρότερη από τον Ταγί Περτογάν. Και επειδή ακριβώς φορούν τον μανδύα της δυτικοευρωπαϊκής προσέγγισης και του ΝΑΤΟ, εκμεταλλεύονται και την άλλη κατάσταση, δημιουργώντας σοβαρότατο πρόβλημα. Ο Ερτογάν και οι σύγκρουσεις που έχει με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ, την Αίγυπτο, τη Σαουδική Αραβία, τον Ελληνισμό, την Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί και να είναι καλύτερος ως επιλογή για την Κυπριακή Δημοκρατία. Κανένας δεν είναι. Κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ και τους τρεις. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Αγαπητοί τηλεθεατές, ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με Κωνσταντίνο Αθανασίου και Κωνσταντίνα Ρουσά. Τις ευχές μου για ένα καλό Σαββατοκυριακό. Προσέχετε, θα έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα σε αναλλαγή με τον έθλιο καιρό, όπως είχαμε και σήμερα. Θα τα ξαναπούμε, Θεού θέλοντος, να είμαστε καλά ερχόμενη Δευτέρα. Καλή συνέχεια σε όλους, εύχομαι.